Η Εθάμος, αν θυμάμαι καλά, τότε είχε πάρει πρωτάθλημα σαν γηπεδούχος, αλλά χωρίς να έχει τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι μια παράδοση που νομίζω σήμερα έχει αρκετές πιθανότητες να σπάσει. Αν δεν κάνω λάθος, το 2008 ήταν η τελευταία φορά που ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια πήρε στο πρωτάθλημα. Ναι, ήταν ο Κεραυνός το 2008. Πολύ σωστό. Λοιπόν, είναι στο παρκέ και οι πέντε του ΑΠΟΕΛ και οι πέντε της ΑΕΚ. Βλέπω Γλυνιαδάκη, Ραντοσάλιεβιτς, Πουλ, Ντίξ και Μακφάτεν. Οι πρώτοι πέντε για το ΑΠΟΕΛ. Ξεκινά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Μιλήσαμε για την πεντάδα της ΑΕΚ. Κάποια έκπληξη από πλευράς ΑΠΟΕΛ στην πεντάδα? Όχι, ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης παίζει με τα δύο γκάρ για να πιέσει αρκετά. Βλέπεις, η πρώτη μπάλα πήγε κατευθείαν μέσα στο post, στο Γλυνιαδάκη, ο οποίος μέσα από τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ δημιουργεί και επίθεση, δηλαδή δημιουργεί και καταστάσεις για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Όπως την πρώτη επίθεση αυτό έκανε. Βλέπεις κατευθείαν ο Πουλ πόσο πιέζει τον Μιλόσεβιτς για να αγκάσει την ΑΕΚ ή να βγει από τα πλέις της ή να καθυστερήσει να ξεκινήσει. Το πρώτο καλάθι του αγώνα δεν μετράει, γιατί προηγουμένως έχουμε σφύριγμα από τους διαιτητές. Ήταν βήματα του Ιάκωβου, του Παντελή. Θα να πούμε και τους διαιτητές, δεν τους αναφέραμε. Είναι δύο Ελλαδίτες, ο Γιώργος Ταραντζής, ο Γιώργος Πουρσαϊνίδης και ο Τάσος Μάνος. Είναι, συγγνώμη, ο Αντώνης ο Δημητρίου, ο τρίτος, απολογούμε. Είναι λάθος αυτό στα επίσημα στατιστικά της Ομοσπονδίας. Ο τρίτος διαιτητής είναι ο Αντώνης ο Δημητρίου. Το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι το κερδίζει ο Ανδρέας ο Γλυνιαδάκης από τον Μάικολ Χάρισον. Η ΑΕΚ πάντως καθαρά coach, αν το δούμε από πλευράς παραγωγικότητας, μπορεί να πει κανείς ότι σήμερα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο Λευκόθεο μπορεί να ελπίζει σε 10 με 15 επιπλέον πόντους από τον Μιλόσεβιτς, έτσι? Μάρε μου, δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω πιο πολύ σε πιο πολλές λύσεις που έχει να δώσει ο Μιλόσεβιτς και στα λεπτά που μπορεί να σπαραλύσει στον Άσο, αποφεύγοντας την πίεση στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να παίξει πολύ καλά το pick and roll, που μετά τον τραυματισμό του Παλάλα μόνο ο Ιάκωβος ο Παντελή μπορούσε να παίξει το pick and roll. Δεύτερη βολή επανάληψη για τον Γλυνιαδάκη, γιατί είχε προηγηθεί σύμφωνα με τον κύριο Ταραντζή παράβαση του Ντέγιαν Τσουπ. 1-0 ο πρώτος πόντος στο παιχνίδι από τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη. Το ΑΠΟΕΛ που είχε πρόβλημα μέσα στη Λάρνακα στις ελεύθερες βολές, το επισήμανε προηγουμένως και ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης. Ραντούνοβιτς δίνει το πρώτο προβάδισμα στην ΑΕΚ. 1-2 με τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς, έναν παίχτη που έχει περάσει σχεδόν από όλες τις ομάδες της Κύπρου. Άμεση απάντηση από τον Τζαμάρ Ντίξ και ξανά προβάδισμα για ΑΠΟΕΛ. Παντελή. Ο Τσούπ θα πάρει την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Ωραία η συνεργασία με τον Χάρισον, ο οποίος δεν θα καταφέρει υπό την πίεση δύο παιχτών εκεί του ΑΠΟΕΛ. Καλή άμυνα για τους γαλαζοκίτρινους. Τρίποντο από τον Ντίξ. 6-2. Το πρώτο τρίποντο του παιχνιδιού με τον Τζαμάρ Ντίξ να φτάνει τους 5 πόντους και μπορεί να πει κανείς coach ότι μιλάμε μέχρι στιγμής ίσως για τον καλύτερο παίκτη του ΑΠΟΕΛ σε αυτούς τους τελικούς. Ειδικά σε όλη τη διάρκεια των play-off νομίζω ότι βλέπουμε ένα άλλο παίκτη. Ο Παντελή θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο και μειώνει ξανά στον πόντο. Το πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ με τον Ιάκωβο τον Παντελή, ο οποίος coach χρονιά με τη χρονιά βελτιώνεται και συνέχεια. Ο Ιάκωβος βελτιώνεται, οριμάζει. Είχαμε την τύχη το καλοκαίρι να τον έχουμε για πρώτη φορά
την εθνική ομάδα. Τσουσάμπκε έκανε ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Σίγουρα στα κυπριακό μπάσκετ δεν έχουμε το περιθώριο να μας λείπουν τέτοιοι παίχτες σαν τον Ιάκωβο. Ο Τζαμάρ Ντίξ είναι on fire στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έχει ήδη 8 από τους 9 πόντους του Αποέλ με το νέο του τρίποντο. Ραντούνοβιτς, ο Χάρισον, πολύ καλή συνεργασία για την ΑΕΚ. Το πρώτο καλάθι για τον Μάικλ Χάρισον, ο οποίος στην άλλη πλευρά έρχεται και κόβει τον Μακφάντεν. Εκπληκτική άμυνα από τον Χάρισον και το φάουλ του Ντίξ για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. 9-7. Μάρια, βλέπουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Εντάξει, από ό,τι ξέραμε όλοι θα προσπαθήσει να τρέξει στο γήπεδο σε κάθε ευκαιρία. Αλλά βλέπουμε ένα σκορ 9-7 σε μόλις 3 λεπτά παιχνιδιού, πιο σημαντικού παιχνιδιού. Μέσα ξανά η μπάλα για τον Χάρισον, που αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ από τον Γλυνιαδάκη. Νίκολα Μπρία, ένα στοιχείο που είδαμε σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια είναι τους ψηλούς του Αποέλ νωρίς να φορτώνονται με φάουλ. Ο Γλυνιαδάκης αρκετές φορές έχει παροπλήσει τον εαυτό του, θα πρέπει να προσέξει. Ο Γλυνιαδάκης κυρίως, ίσω και ο Κρήτων, νομίζω ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, γιατί η ΑΕΚ προσπαθεί να τραβήξει έξω τους δικούς τους ψηλούς. Είναι ο Χάρισον, είναι ο Φίσερ που να παίζει στο 5. Με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα να ακολουθήσουν έξω τους παίχτες της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι και αυτό μια παράμετρος που θα παίξει τον δικό της ρόλο στο παιχνίδι. Ο Καραπός, ο νέος ο Γλυνιαδάκης θα μείνει μέσα στο παιχνίδι με τα φάουλ. Εδώ πάντως καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, κάνει το 11-7 και αμέσως δέχεται παρατηρήσεις από τον κύριο Τανατζή για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Έλα, ορίστε Γρηγόρη. Δόθηκε. Τεχνική ποινή στον Μπαλ Σαραντού, στον Ανδρέα Γλυνιαδάκη για τη συμπεριφορά του μπροστά στον Μάικ Χάρισον. Μάλιστα. Έλα. Λοιπόν, ο καλάθι του Γλυνιαδάκη φτάνει τους 3 πόντους. Στην άλλη πλευρά, ο Ραντούνοβιτς χάνει την τρίτη συνεχόμενη βολή για την ΑΕΚ. ...11-8 μειώνει ο Ραντούνοβιτς και η κατοχή είναι ξανά για την ΑΕΚ. Ο Ραντούνοβιτς που φτάνει τους 3 πόντους. 6,5 λεπτά πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου, ο Γλυνιαδάκης που έχει πλέον 2 φάουλ μετά και την τεχνική ποινή. Πέρασε από όλους και βάζει την μπάλα στο καλάθι ο Ίγκορ Μιλόσεβιτς. Έτσι γρήγορα η ΑΕΚ μειώνει ξανά στον πόντο. 11-10. Κλέβει την μπάλα ο Παντελή και παίρνει το φάουλ από τον Ράντο Σάλιεβιτς. Φάουλ επαγγελματικό, φάουλ σκόπιμο, όχι όπως αντιαθλητικό. Φάουλ για να σταματήσει ο ευνηδιασμός. 6-11 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Σοβαρό λάθος από τον Γλυνιαδάκη, coach. Πάρο που λέγαμε για να φάουλ του Αντριάνου Γλυνιαδάκη, με την τεχνική ποινή βρίσκεται ήδη χρεωμένος με 2 φάουλ. Και έχουμε ακόμα να διανύσουμε πάρα πολύ δρόμο, Μάριε. Θα κλέψει την μπάλα από τον Παντελή ο Πουλ και θα φτάσει στο καλάθι, δεν τον πρόλαβε ο Ραντούνοβιτς. Ντόντε Ρασούν Πουλ, πρωταθλητής 2 φορές με την ΕΘΑ. Δεν θα καταφέρει να απαντήσει στην άλλη πλευρά ο Ραντούνοβιτς. 13-10. Και τώρα έχουμε το δεύτερο για τον Ραντούνοβιτς. Γρήγορα προβλήματα για τις δύο ομάδες. Είναι 2 βολές, γιατί ήταν, Γρηγόρη, τα ομαδικά έχουν συμπληρωθεί. Είχαν διαιτές όταν στην προσπάθεια για 2 πόντους. 14-10 από τον Ντίξ, που αν βάλει και την δεύτερη βολή θα φτάσει ήδη σε διψήφιο αριθμό πόντων. Και το κάνει. Είναι στους 10 πόντους ο Ντίξ και έχουμε αλλαγή
για την ΑΕΚ. Και ο κοντό το σχήμα coach με τον Ραντούνοβιτς να βέβγει τον Λέιζερ να μπαίνει. Ο Λέιζερ ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά από τη γραμμή των 6.75. Ένα παιδί που σουτάρει με 41% στην κανονική διάρκεια. Η μπάλα στον Τσουπ και αυτόν με πολύ καλή προσφορά μέχρι στιγμή στους τελικούς. Λέιζερ στα 2 δευτερόλεπτα έκλεψε την μπάλα. Ο Μακφάτεν, νέο εύκολο καλάθι για τον Πουλ. Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα πάρει το πρώτο του time out με το σκορ στο 17-10 συγγνώμη, για το ΑΠΟΕΛ. 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Είχες μιλήσει για την παραγωγικότητα μέχρι στιγμής. Βλέπουμε 27 πόντους σε 5 λεπτά. Το ΑΠΟΕΛ έχει κατορθώσει να πετύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή να πιέσει την μπάλα πάρα πολύ, να κλέψει μπάλες, να τρέξει το γήπεδο. Βλέπεις ότι με κάθε ευκαιρία το ΑΠΟΕΛ Μάριε τρέχει. Ακόμα και μετά από εύστοχο σουτ, το ΑΠΟΕΛ τρέχει το γήπεδο, έχει τελειώσει. Νομίζω έχει γύρω στους 8 πόντους, 8 με 10 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, στον ευθυνδιασμό. Πολύ ψηλά νούμερα, λάβουμε υπόψη τι σημαντικό ήταν και την κρισιμότητα του αγώνα. Όπως πάει το παιχνίδι πάντως, η ευστοχία της ΑΕΚ είναι κλειδί στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Διότι, να πούμε και για τον κόσμο, ότι τι γίνεται όταν χάνεις το σουτ. Όταν χάνεις το σουτ, είναι διπλό το κακό, διότι μια γρήγορη ομάδα όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, το πιο πιθανό να σε τιμωρήσει. Και το κάνει σήμερα και ήταν η συνταγή της νίκης στον τρίτο τελικό. Νομίζω αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που έχει στη λίστα του Ρόντζο Κωνσταντινίδης. Δηλαδή, άμα δεις κάποιες εκφράσεις στον πάγκο, βλέπεις ότι σπρώχνει τους παίχτες του σε κάθε ευκαιρία να τρέξουν το γήπεδο. Λοιπόν, πάμε και στον Γρηγόρη για τις επισημάνσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου σε αυτό το time out. Λοιπόν, νομίζω με πρόλαβες, Μάριε, οι παρατηρήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν ακριβώς αυτές που είδες και εσύ, ότι το ΑΠΟΕΛ τρέχει συνέχεια, μας έβγαλαν πάρα πολλούς ευνηδιασμούς, παίξτε πιο επιθετικά και πιο μυαλωμένα στην επίθεση, μην φοβάστε να πιέσετε. Το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ στο παιχνίδι το βάζει ο Ντέγιαν Τσουπ. Ήταν η πρώτη πόντη του Βόσνιου στην αναμέτρηση και μειώνει στους 4. Μιλώντας για ευστοχία, Μάριε, αυτό το σουτ που μόλις είδαμε, μάλλον αυτά τα σουτ σαν αυτό που μόλις είδαμε, θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην πορεία του αγώνα. Ο Γλυγιαδάκης απέναντι στο Φίζερ ή στο Τσουπ μένει μέσα, γιατί δεν μπορεί λόγω του κορμιού του να βγει να ακολουθήσει. Στο τρίτο παιχνίδι και στο πρώτο παιχνίδι νομίζω η ΑΕΚ δεν είχε αυτά τα σουτ. Δηλαδή τα σουτ από την περιφέρεια του Τσούπη του Φίσερ ή ακόμα και του Ραντούνοβιτς. Το σουτ από τον Τσούπ προηγουμένως μπήκε. Στη συνέχεια πήρε τις βολές από το φάουλ ο Μακφάτεν. Βάζει και τις δύο. Είναι η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι ο 26χρονος Αμερικανός γκάρτ. 19-13. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής, πολύ καλός ρυθμός, λίγα φάουλ, καθαρό παιχνίδι από τις δύο ομάδες, Λέιζερ προσποιείται, βγάζει στον Χάρισον, θα νικήσει με την ταχύτητα του τον Γλυνιαδάκη, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι και θα πάει να πάρει το φάουλ ο Ντίξ από τον Παντελή. Είναι στο όριο και οι δύο ομάδες θα έχουμε βολές σε κάθε φάουλ. Από εδώ και πέρα. 4-15 πριν το τέλος προς περιόδου. Πρώτη είσοδος coach για τον Φίσερ και βγάζει τον Χάρισον. Και αμέσως ο Κρίνολ στη θέση του Γλυγιαδάκη. Ο Τόνις ο Κωνσταντίνης θέλει να ρισκάρει ένα τρίτο φάουλ του Γλυγιαδάκη απέναντι στο Φίσερ. Ο Φίσερ ο οποίος θα πάρει μπάλες, θα παίξει ένας εναντίον ενός. Ένας κατεξοχήν χαρισματικός επιθετικός παίχτης. Λοιπόν, έβαλε και την δεύτερη βολή ο Ντίξ, το ΑΠΟΕΛ. Από τους 21 πόντους του έχει πάρει τους 18 από τους γκάρτ μέχρι στιγμής. Τρίποντο από τον Φίσερ, ελεύθερο. Πάρα πολύ άστοχο, δεν βρήκε Στεφάνη. Ο Φίσερ τρέχει και πάλι το ΑΠΟΕΛ. Με κάθε ευκαιρία τρέχει το ΑΠΟΕΛ. Πολύ γρήγορο παιχνίδι, ελεύθερο σουτ άστοχο από τον Μακφάτεν και φάουλ από τον Κρίτολ μετά που πήρε το rebound ο Ιάκωβος, ο Παντελή, ο οποίος θα πάει στη γραμμή γιατί έχει συμπληρώσει απέντε ομαδικά και το ΑΠΟΕΛ. Εδώ ξανά, μετά το rebound του Παντελή,
έρχεται το φάουλ από τον Κρήτον. Φεύγει τώρα και ο Ράντος Άλιεβιτς για να περάσει ο all-around Κρέμεν. Νομίζω δεν μπορείς να το πεις καλύτερα. Ένας παίχτης ο οποίος έχει 2 χρόνια τώρα στην Κύπρο. Νομίζω από τους πιο ποιοτικούς παίχτες που έχουν στο πρωτάθλημα μας. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Αντίστοιχος all-around, νομίζω ο Μάριος να έγινε ο Μπάουσνερ. Σε άλλη θέση, αλλά επίσης ένας παίχτης ο οποίος κάνει καλά πολλά πράγματα. Έβαλε και τις 2 βολές ο Ιάκωβος. Έκανε το σκορ 21-15. Ο Κρήτον τώρα στην πρώτη του μάχη με τον Φίσερ. Χρησιμοποιεί τον όγκο του. Ο Φίσερ όμως θα τον νικήσει καθαρά, χωρίς φάουλ. Παραλίγο να χάσει τον έλεγχο της μπάλας ο Παντελή. Μιλόσεβιτς, έπεσαν 2 πάνω του. Καλή παγίδα από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ελεύθερος ο Τσού, προσπίδε στον Κρέμεν. Μπαίνει μέσα, ήρθε τον double team από τον Κρήτον. Μπάλα γύρισε για την ΑΕΚ, ο Λέιζερ στο σουτ. Άστοχο, άλλαξε θέση ο Τσούπ και έχασε αυτό το επιθετικό rebound. Χειροκροτεί πάντως ο Νικόλας Παπαδόπουλος την επίθεση της ομάδας του. 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ο τέλος πρώτης περίοδου. Για πάρα πολύ γρήγορη πρώτη περίοδος. Με το ΑΠΟΕΛ να επιβάλλει αυτόν τον ρυθμό. Την ΑΕΚ όμως να μένει κοντά. Με την καλή της άμυνα στις τελευταίες ιδιαίτερα 2-3 κατοχές, όπως και τώρα αναγκάζει τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ να κάνουν βήματα. 2-51. Η ΑΕΚ έχει βάλει 15 πόντους, coach, σε 7 λεπτά και είχε 18 σε όλο το πρώτο ημίχρονο του προηγούμενου τελικού εδώ στο Λευκόθεο. Σίγουρα, αυτό το παιχνίδι νομίζω ήταν καταστροφικό για την ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το ΑΠΟΕΛ κατόρθωσε να την βγάλει εντελώς έξω από το παιχνίδι της. Κάτι που προσπαθεί να κάνει και σήμερα. Ο Παντελή δυσκολεύεται, τελικά βρίσκει τον Φίσερ που βάζει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ιάκωβο τον Παντελή, ο οποίος με υπομονή απέφυγε να κάνει το λάθος. Στην άλλη πλευρά όμως ο Τζαμάρ Ντίξ συνεχίζει, είναι ασταμάτητος, έχει 14 από τους 23 πόντους του ΑΠΟΕΛ, 23-17. Μια πρόσεχτη άμυνα για την ΑΕΚ, 2 πάρα πολύ εύκολη πόντι. 10 δευτερόλεπτα την επίθεση της ΑΕΚ, κάνει την μπάλα ο Παντελή, τρέχει και πάλι ο Πουλς στον ευνηδιασμό. Επέστρεψαν οι παίχτες της ΑΕΚ, δεν βγήκε ο ευνηδιασμός τώρα. Θα σταματήσει, θα σουτάρει και θα βάλει και αυτό το καλάθι ο Τζαμάρ Ντίξ για το 26-17. Ο Ντίξ κάνει πράγματα και θαύματα, έχει βάλει 17 πόντους σε κάτι παραπάνω από 8 λεπτά παιχνιδιού. Όσους έχει βάλει ακριβώς, Γρηγόρη, πολύ καλή επισήμανση, ολόκληρη ομάδα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Λέιζερ προσπίθηκε 2 φορές, έβγαλε τελικά ελεύθερο τον Φίσερ, ο οποίος θα κάνει airball. Είναι νευρικός ο Φίσερ, έκανε 2 πολύ κακά σουτ. Έχει αποσυντονίσει την ΑΕΚ, coach, το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, Μάρια, καταφέρει να επικρατήσει, να περάσει τον ρυθμό του στο παιχνίδι. Πιεστική άμυνα, τρέξιμο, γρήγορο τρέξιμο στο γήπεδο. Η ΑΕΚ, νομίζω, ειδικά στο 5-5, δεν έχει το καθαρό μυαλό να πάει στις πιο καλές επιλογές. Ο Ιάκωβος ο Παντελή, όπως μας ενημερώνει ο Γρηγόρης, έχει φτάσει τα 2 φάουλ και έχει πάει στον πάγκο. Η δεύτερη βολή δεν μετράει, γιατί έγινε παράβαση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Η παρέμβαση από τον Κρέμεν, τρέχει και κάνει βήματα ο Μακφάδεν στην προσπάθειά του να σταματήσει, δεν κράτησε σταθερό το πόδι, χειροκροτεί ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης, παρόλα αυτά τους παίχτες του. Εδώ θα δούμε ξανά, ναι, υπάρχουν βήματα από τον Μακφάτεν. Ο Τόνις χειροκροτεί γιατί ξέρει ότι προσπαθώντας να τρέξει σίγουρα
αυξάνει πιθανότητες να κάνει και πολλά λάθη. Από τη στιγμή όμως που αυτό το παιχνίδι επιφέρει καρπούς στο Αποέλ μέχρι στιγμής, δικαιολογεί τους παίκτες του. 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Υπάρχει επίθεση 15 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ μετά το kickball. Λέιζερ. Μπούσερ. Φίσερ. Στα δύο δευτερόλεπτα αναγκάζεται να κάνει το τρίποντο. Αστοχή. Ο Τσούπ δεν μπορεί να σώσει. Η μπάλα είναι ξανά για την ομάδα του Αποέλ. Αυτά είναι ελεύθερα σούτ που λέγαμε πριν, Μαρία. Ο Φίσερ με την είσοδο έχει 0 στα 3 απέναντι στο σέντερ του Αποέλ. Τα δύο χωρίς ιδιαίτερη πίεση, ο τελευταίος σε πολύ καλή άμυνα του Αποέλ αναγκάστηκε να το κάνει κακήν κακός. Άμα δεν σκοράρει αυτά τα σούτ η ΑΕΚ, νομίζω θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι. Μέσα η μπάλα για τον Κρήτολ, ο οποίος ψάχνει τώρα ένα στήριγμα. Τελικά ο ίδιος δοκιμάζει, πάει ο Μακφάτεν και κερδίζει τελικά την κατοχή του Αποέλ. Ο Πουλ δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι και όλος ο χρόνος στη διάθεση της ΑΕΚ για την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Με τον Μιλόσεβιτς οργανωτικό, 28-17. Σκρίν από τον Φίσερ, ο Μιλόσεβιτς θα μπει και θα πάει στη γραμμή. Δεν υπάρχει καλάθι, έγινε πολύ πιο πριν το φάουλ. Είναι το δεύτερο για τον Κρήτολ, ευχαριστώ Γρηγόρη. Δύο Γλυνιαδάκης, δύο Κρήτολ, ένα σενάριο που έχουμε δει πολλές φορές στους φετινούς τελικούς. Νομίζω όμως για την ώρα, οι ψηλοί του Αποέλ δεν έχουν πολύ σημασία στο παιχνίδι. Δεν έχουν πολύ σημασία γιατί πολύ λίγες φορές το αμυντικό transition της ΑΕΚ ήταν τόσο κακό που πολύ λίγες φορές το Αποέλ αναγκάστηκε να παίξει 5-2-5. Ο Μιλόσεβιτς έβαλε την πρώτη βολή, το Αποέλ θα έχει 3,5 δευτερόλεπτα για την τελευταία του επίθεση. Ο Μιλόσεβιτς φτάνει τους 4 πόντους. Η μπάλα στον Ντίξ. Οι παίκτες της ΑΕΚ μένουν ψηλά για να αποτρέψουν ένα εύκολο σουτ. Ο Κρέμεν ρίχνει την μπάλα στον Κρήτολ που δεν θα προλάβει να την πάρει. Είναι μισό δευτερόλεπτο για την ΑΕΚ. Αν προλάβει να πετάξει την μπάλα ο Μπούσερ, η μπάλα δεν πάει στο καλάθι. Τέλος της πρώτης περίοδου από ΕΛ. 28, ΑΕΚ 17. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διάλειμμα. 28-19 και όχι 28-17, διορθώνω, είναι το σκορ και ευχαριστώ τον καλό φίλο που μας έστειλε το μήνυμα και έκανε την διόρθωση. 28-19, πάμε πρώτα στον Γρηγόρη για νεότερα από τους πάγκους. Λοιπόν, καθόλου ικανοποιημένος ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Έβαλε τις φορές στους παίκτες του, ζήτησε να παίξουν μπάσκετ, να καταλάβουν ότι αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Πιο πολύ πάθος ζήτησε, επιθετική άμυνα, να γίνουν γενικά πιο επιθετικοί. Οδηγίες που τον ακολουθούν σε όλη την καριέρα τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Τώρα όσον αφορά τον Ανδρέα Κωνσταντινίδης, ήταν πολύ ικανοποιημένος. Έδωσε οδηγίες συγκεκριμένες στον Κρήτολ να παίξει δυνατά τον Φίσερ. Ενώ του έδωσε και τα συγχαρητήριά του για την εξαιρετική μέχρι στιγμής άμυνα που κάνει πάνω στον κατά συνθήκη center της ΑΕΚ. Ευχαριστώ Γρηγόρη. Το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου είναι από τον Κρέμεν. Συνηθίζουμε, coach Λαμπρία, να αναφερόμαστε όταν ερχόμαστε πίσω για μία περίοδο στην ομάδα που έχει το πρόβλημα, που είναι πίσω στο σκορ. Ποιο είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα, Μάρια, είναι αυτό που γράφει εδώ στο φύλλο της στατιστικής. Είναι 12 πόντους στον ευθυνδιασμό για τα ΑΠΟΕΛ, 3 πόντους για την ΑΕΚ, 8 πόντους για τα ΑΠΟΕΛ μετά από λάθος της ΑΕΚ, 2 πόντους για την ΑΕΚ μετά από αντίστοιχο λάθος του ΑΠΟΕΛ. Ο Τίξ κάνει ένα μαγικό παιχνίδι με 17 πόντους, εκ των οποίων η πιο πολύ ήταν εύκολη, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Απ' την άλλη, αν σχολιάσουμε τις οδηγίες του Τόνι του Κωνσταντίνη στο time-out, ο Τόνις ξέρει πολύ καλά ότι ο Φίσερ είναι ένας παίκτης ψυχολογίας. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σε καταστρέψει. Δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και βλέπεις ότι επιμένει στην άμυνα. Είναι πολύ επικίνδυνος παίκτης να πας, τι μπορεί να μπει μέσα και να γυρίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο φάουλ και για τον Λέιζερ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει Παντελή και Λέιζερ με δύο φάουλ και Ραντούνοβιτς με δύο φάουλ. Ο Ραντούνοβιτς είναι με δύο φάουλ, ναι. Είναι και ο Λέιζερ, είναι και ο Παντελή.
και από πλευράς ΑΠΟΕΛ έχουμε τον Γλυνιαράκη και τον Κρήτον Κόουτς. Τώρα το ΑΠΟΕΛ θα παίξει για πρώτη φορά με δύο τεσσάρια. Ένα σχήμα το οποίο θα το κάνει ακόμα πιο ευέλικτο. Ο Μιλόσεβιτς πάει μέσα, βγάζει την μπάλα έξω, δεν ήταν καλή. Η πάσα προς τον Λέιζερ, εύκολο λάθος για την ΑΕΚ που προηγουμένως με το καλάθι του Τσούπ έχει μειώσει ακόμα περισσότερο από τους 11 που είχαν κάποια στιγμή στους 7, 28-21. Ντίξ. Με τον Φίσερ πάρα πολύ κοντά του, πήγε η βοήθεια από τον Μιλόσεβιτς, πολύ καλή άμυνα από τον Φίσερ. Δεύτερη τάπα από τον Φίσερ και σηκώνει αμέσως τον νεοφύτου, ο Τόνιο Κωνσταντινίδης. Νέο λάθος από την ΑΕΚ και πάλι με τον ίδιο τρόπο σκαστή πάσα ήθελε εκεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Αλλαγή coach ο νεοφύτου στη θέση του Πουλ. Νομίζω θέλει δύο τρεις ανάγκες ο Πουλ, ο νεοφύτου φέτος δίνει το στίγμα του ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Είναι παίκτης ειδικών αποστολών. Ο κόουτς ο Κωνσταντινίδης τον βάζει σε μια φάση του αγώνα που μπορεί να δώσει τα φάουλ του. Και έχω την εντύπωση ότι θα πάει κατευθείαν πάνω στον Μιλόσεβιτς. Έλα Γρηγόρη. Να πούμε απλά ότι ο αρχηγός του από έτσι στους τελικούς δεν έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι το ότι τον βάζει τώρα στο παρκέ είναι αυτό που είπε ο Νικός Ολανδρίας. Είναι γιατί είναι ένας παίκτης ειδικών αποστολών και μπορεί να τα πάει περίφημα σε οποιοδήποτε παίκτη καλύτερα μαρκάρει. Λέιζερ. Επίθεση 8 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Ο Τσούπ βοηθά τον Πούσερ. Pick and roll. Ο Τσούπ θα πάρει την μπάλα με τα μπλό, δεν ευστοχή. Μάχη, ο Φίσερ, τα κερδίσει ο Ντίξ. Ραντοσάλιεβιτς θα περάσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άλλος ένας ευνηδιασμός για το ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ έχει σοβαρό πρόβλημα στις επιστροφές. Είναι η πρώτη πόντη για τον Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς, 30-21. Άρα βλέπεις πόσο μακριά από τον τρίποντο αναγκάζεται να παίξει η ΑΕΚ. Τώρα η μπάλα θα πάει και πάλι μέσα στον Τσούπ. Θα πάρει το φάουλ από τον Κρέμεν. Είναι δεύτερο και για τον Μίχαλ Κρέμεν. Ο Χάρισον ξαναπερνά στο παιχνίδι αντί του κουρασμένου. Φίσερ ψηλώνει ξανά το σχήμα του. Ο Παπαδόπουλος δεν βοήθησε πάρα πολύ ο Φίσερ. Επιθετικά βοήθησε όμως την άμυνα. Με δύο καταπληκτικές άμυνες και δύο τάπες. Ο νεοφύτου τρέχει και ολοκληρώνει το κλέψιμο του. Ο Κούνας και πάει σε κοντρόλ επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Καλή άμυνα από τον Γιώργο τον νεοφύτου. Ραντοσάλιεβιτς θα πάρει pushing foul από τον Πούσερ. Ομαδικά foul, Γρηγόρη. Είναι το δεύτερο της ΑΕ και το πρώτο του Πούσερ. Δεύτερον ΑΕΚ, πρώτον Πούσερ. 6:52 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έπεσε λίγο ο ρυθμός στη δεύτερη περίοδο. Νομίζω ότι ήταν λογικό. Δηλαδή το παιχνίδι είχε πάρει ένα τρελό ρυθμό στη αρχή. Το οποίο είναι φυσικό να μην μπορεί να συνεχίσει για πολύ χρόνο. Τώρα βλέπουμε πιο πολλές επιθέσεις 5-5. Τα πολλά έχει χαμηλώσει το σχήμα του. Η ΑΕΚ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανακατεύει συνεχώς την τράπουλα. Ψάχνουν να βρει κάτι, μια απάντηση στην πίεση του ΑΠΟΕΛ. Ο Κούνας έκλεψε άλλη μια μπάλα και με τα μπλόνικα ή πολύ εξύπνα τον Μάικολ Χάρισον, ο οποίος από την αρχή της φάσης σκεφτόταν αυτήν την τάπα. Βασίλης ο Κούνας, Γιώργος Νεοφύτου, Νίκο Λαμπρία, Κύπροι. Βλέπουμε τους Κύπριους σε αυτούς τους τελικούς να έχουν συμμετοχές. Νομίζω είδαμε τους Κύπριους καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος φέτος. Και τον Παντελή από πλευράς ΑΕΚ. Τον Παντελή, είχαμε δει τον Γρηγόρη τον Παντούρη να κάνει μια καταπληκτική χρονιά φέτος με τον Απόλλωνα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πρώτος σε χρόνο συμμετοχής από όλη την ομάδα του Απόλλωνα. Τα παιδιά στον Κεραυνό, Αντρέας ο Πιλαβάς, ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, σταθεροί σε καλά επίπεδα, σε ψηλά επίπεδα.
Ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γιώργος Αναστασιάδης και ο Τόνης ο Κασκίνης. Δεν θα νομίζω τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά στην ΑΕΛ. Ναι. Νομίζω από τα θετικά του φετινού πρωταθλήματος είναι η συμμετοχή των Κυπρίων. Μου είχες πει πριν για τους προπονητές. Νομίζω τώρα και με επιπτώσεις των παιχτών νομίζω δίνουν το στίγμα του φετινού Κυπριακού πρωταθλήματος. Ακούστηκαν πάρα πολλά και για τις έξι τις ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι ξεχνώντας ότι είχαμε μόνο έξι ομάδες, ήταν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Άμα να εξαιρέσουμε από ένα σημείο και μετά τα πρώτα στάδια του πρωταθλήματος στην ΑΕΛ, από εκεί και πέρα είχαμε ντέρπι συνεχώς. Έχεις δικαίωμα, είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι με την κατάλληλη, με τον καλό σχεδιασμό και οργάνωση από τις ομάδες, νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα πρωτάθλημα με πιο ενεργό ρόλο Κυπρίων, ανταγωνιστικό, με πιο μικρές διαφορές, με πιο μικρή ψαλίδα δυναμικότητας. Γρηγόρη Γρηγορά, το φάουλ αυτό είναι... Ας το Φίσερ. Από τον Φίσερ και να μας πεις και τις οδηγίες του Νικόλα Παπαδόπουλου. Λοιπόν, τα περισσότερα δεν λέγονται οι αρμάρια, καταλαβαίνεις νομίζω ότι εννοώ. Λοιπόν, τα έβαλε γενικά με τους παίχτες του, πόσα λάθη τους είπε. Ζήτησε από τον Λέιζερ να μην διστάσει και να παίρνει τα σούτ όποτε βρέθηκε ελεύθερος. Ενώ έβαλε τις φορές και στον Χάρισον και επιθετικά ζήτησε να πηγαίνει μπάλα μέσα στον σέντερ της ΑΕΚ τώρα όπου το ΑΠΟΕΛ παίζει χωρίς σέντερ ουσιαστικά. Πολύ κακή προσπάθεια προηγουμένως από τον Ράντος Άλιεβιτς. Στην άλλη πλευρά ο Φίσερ και αυτός είναι άστοχος σε τρίποντο, ο Λέιζερ συγγνώμη, σε τρίποντο χωρίς πίεση. Επιμένει, ο Κρέμεν είναι αυτή τη φορά που βάζει την μπάλα στο καλάθι και κάνει το σκορ 35-21. Είναι η πρώτη πόντη για τον Τσέχο. Είναι το τέταρτο τρίποντο για το ΑΠΟΕΛ. Και η διαφορά είναι στη μεγαλύτερη της έκταση στους 14 πόντους αυτή τη στιγμή. Για το ΑΠΟΕΛ ο Φίσερ πάει και τα βάζει με όλη την άμυνα του ΑΠΟΕΛ και κερδίζει το φάουλ. Σοβαρό Νίκο Λαμπρία, επιθετικό πρόβλημα για την ΑΕΚ. Δεν βρίσκει λύσεις με τίποτε. Μεγάλο ρόλο σε αυτό που έχει παίξει και άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Γιατί και ο Κούνας και ο Νεοφύτου είναι παίκτες που διακρίνονται για τις αμυντικές τους επιδόσεις. Έλα, Γρηγόρη. Κούνα, θα διαφωνήσω, γιατί πέρα από εξαιρετικός αμυντικός, σε όλη την σειρά, τόσο τον ημιτελικό με τον Κεραυνό, όσο και τον τελικό με την ΑΕΚ, είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου μαζί με τον Τίνξ. Στην πραγματικότητα δεν διαφωνούμε και πολύ, γιατί είχα μιλήσει για τις αμυντικές του, τις δυνατότητες. Ο Φίσερ έβαλε δύο βολές και φτάνει ο ίδιος τους 4 πόντους. Η διαφορά μειώνεται στους 12. Νεοφύτου βγάζει έξω στον Κρέμεν, τρίποντο για τον Κρέμεν, δεύτερο συνεχόμενο. Τον νιώθει ο Κρέμεν και φτάνει τους 6 πόντους, 38-23, η διαφορά στους 15. Ραντούνοβιτς, είναι εντελώς εκτός παιχνιδιού ο Ραντούνοβιτς. Εδώ πάντως ελευθερώνει τον Μπούσερ για το άστοχο τρίποντο. Τα τρίποντα της ΑΕΚ που χάνονται, Νίκο Λαμπρία, είναι όλα σχεδόν ελεύθερα. Και είναι 2-8. Ο Ράντος Άλιεβιτς παίρνει φάουλ μετά την προσποίηση. Δεν είναι ακόμα βολές γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά από πλευράς ΑΕΚ. Έχουμε time out. Ευχαριστώ, Γρηγόρη, από τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Κάτι θα είδε που δεν του άρεσε σε αυτή την επίθεση, coach. Νομίζω πολύ λίγα πράγματα μπορεί να μην το έχουν αρέσει τον Αντώνη. Πιθανόν να έχει πάρει ένα time out για να στήσει μια καλή επίθεση στα υπόλοιπα 14 δευτερόλεπτα που απομένουν στο ρολόι για το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω, Μάριο, ότι αν τσεκάρουμε τι είχε ζητήσει ο Κώστας Κωνσταντινίδης πριν με το τι βλέπουμε μέχρι τώρα στα πρώτα 16 λεπτά, νομίζω ήταν πιο πολλά, στα πιο πολλά οι καλαθοσφαιριστές του να έχουν πάει αρκετά καλά. Είχαμε πει κάποια στιγμή ότι η ΑΕΚ φαινόταν απόψε σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι στο Λευκό Θεό να μην έχει επιθετικό πρόβλημα. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης πρέπει να είναι ικανοποιημένος κυρίως από την άμυνα του
και όχι τόσο από την επίθεση, αν και με τους 23 πόντους μόνο που έχει δεχτεί το ΑΠΟΕΛ, δεν πρέπει να απασχολεί ιδιαίτερα ο 38 της επίθεσης του. Το 38 της επίθεσης του προκύπτει και από την πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Ναι. Δηλαδή θυμάσαι ότι είχαμε μπει όλοι στο ημίχρονο, υπήρχαν 12 πόντοι στο δευθυνδιασμό, εύκολοι πόντοι, οι οποίοι προκύπτουν μέσα από την άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Ο Κρέμεν με τον ρυθμό που έχει πάρει έχασε αυτό το τρίποντο. Αυτή μάλλον είναι μια στοχευμένη επίθεση για τον Κρέμεν, ο οποίος είχε σκοράρει τα δύο προηγούμενα. Και πάμε και στον Γρηγόρη για οδηγίες τον Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν ήταν αυτή η οδηγία του Αντώνη Κωνσταντινίδη για την επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ήταν φανερό ότι αυτό το τρίποντο ήταν εκτός λογικής του Κρέμεν. Τώρα ζήτησε από τον Βασίλη τον Κούνα να οργανώσει όσο καλύτερα γίνεται και να προσπαθήσουν να μην χάσουν rebound τώρα που κοντεύουμε προς το τέλος του ημιχρόνου. Ενώ παιδιά, εγώ θα διαφωνήσω μαζί και με τους δύο. Πιστεύω ότι 40 πόντοι και να απομένουν ακόμη 4 λεπτά είναι πάρα πολύ καλή συγκομιδή και στην επίθεση. Κούνας. Χάθηκε άλλη μια επίθεση για την ΑΕ, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά. Νεοφύτου. Κούνας. Έβγαλε μακριά τον Χάρισον. Μάζεψε το rebound ο Μακφάτεν και νέα επίθεση για τα ΑΠΟΕΛ. Έχει πάρει φωτιά το Λευκόθεο. Δεν πέφτει καρφίτσα απόψε. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους να βοηθήσουν την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή μετά από 4 χρόνια. Κούνας για 3. Και πάλι επιθετικό rebound για τα ΑΠΟΕΛ με τον Νεοφύτου. Πολύ καλή ατμόσφαιρα και στο Λευκόθεο και στη Λάρνακα. Έτσι θέλουμε τους τελικούς να έχουν κόσμο και στις δύο πόλεις και να μην έχουμε οτιδήποτε που δεν πρέπει. Παντός ο Κωνσταντίνης επαναφέρει το Γλυκιαδάκι. Τα ΑΠΟΕΛ στις τελευταίες μία-δύο επιθέσεις του δεν βρήκε λύσεις απέναντι στις αλλαγές που στο πήγαινε όλοι η ΑΕΚ. Πιθανό με την είσοδο του Γλυκιαδάκη να βάλει μια μπάλα στο post. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να χάνει σουτ, έχασε άλλο ένα τρίποντο τώρα ο Μιλόσεβιτς και είναι 2-9 τρίποντα η ΑΕΚ. Εδώ ο Γλυκιαδάκης ανανεώνει άλλη μία επίθεση. Το ΑΠΟΕΛ ανανεώνει Νίκολα Μπρία συνεχώς στις επιθέσεις του. Θυμάσαι πάρα, είχαμε πει στην αρχή ότι σε τέτοια παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο η επιθυμία και το πάθος των παιχτών, οι χαμένες μπάλες, τα rebound. Χωρίς να δούμε το σκορ, νομίζω βλέποντας μόνο τα νούμερα στα rebound, νομίζω μπορούμε να υπολογίσουμε ποιος είναι μπροστά στο σκορ. Είναι 14 τα rebound για το ΑΠΟΕΛ. Τα 4 επιθετικά, τα 3 είναι συνεχόμενα και 9 τα rebound συνολικά για την ΑΕΚ. 2 επιθετικά, 7 αμυντικά. Για το ΑΠΟΕΛ 4 επιθετικά, 10 αμυντικά. 6 κλεψίματα για το ΑΠΟΕΛ, 1 για την ΑΕΚ. Ο Γλυκιαδάκης είναι μία στις 4 βολές. 38-23. 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει κολλήσει επιθετικά. Επιθέσεις οι παίχτες της ΑΕΚ, η μπάλα μέσα για τον Γλυκιαδάκη που παίρνει το αντιαθλητικό φάουλ από τον Χάρισον, γιατί του είχε ξεφύγει εκεί και σηκώνει τον Γκαρσία για πρώτη φορά. Ο Παπαδόπουλος φεύγει, ο Μάικολ Χάρισον, ο οποίος έχει φτάσει τα δύο προσωπικά, είναι δύο βολές για τον Γλυκιαδάκη και κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Έλα, Γρηγόρη. Απλά ότι έχουμε με δύο τον Χάρισον, δύο τον Ιάκωβο τον Παντελή, δύο τον Λέιζερ, τρία τον Μπάλσαρ Αντούνοβιτς. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάποιος. Αυτά είναι τα φάουλ, σωστά τα έχεις αναφέρει. Ο Γλυκιαδάκης μετά από τρεις άστοχες βολές σκοράρει από τη γραμμή και τις δύο. Πέντε οι πόντοι του, όλοι από ελεύθερες βολές και κατοχή για τα ΑΠΟΕΛ.
39-23. Κούνας. Ξέφυγε ο Κούνας. Άστοχο το τρίποντο. Υπάρχει φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Τανατζής, ο πρώτος διαιτητής. Φάουλ στην διεκδίκηση του rebound είναι ο διαιτητής από τον... Από τον Τζόντζο Γκαρσία. Άλλες δύο βολές λοιπόν για τον Ελλαδίτη Σέντερ. Η ΑΕΚ πρέπει επιγόντως να λύσει το πρόβλημα του rebound. Αγιώς δεν μπορεί να ελπίζει σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γλυνιαδάκης βάζει τρίτη συνεχόμενη βολή εκεί που είχε χάσει τις προηγούμενες τρεις. Και συνεχίζει, φτάνει τους 7 πόντους όλοι από τη γραμμή. 1:58 φεύγει από το παιχνίδι ο Γλυνιαδάκης. Ο Γλυνιαδάκης πάρε που έκανε τη δουλειά του, ξεκόλλησε τα ΑΠΟΕΛ. Από αυτό το timing με τις 2-3 άστοχες επιθέσεις. Πήγε πάρα στο post, πήρε τα φάουλ, πάρε τις βολές του. Τώρα αποσύρεται πολύ λογικά για να μην ρισκάρει έναν τρίτο φάουλ μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο. Τρίποντο από τον Τσούπ και αυτό άστοχο. Μαζεύει το rebound ο Νεοφίτου και το φάουλ είναι από τον Γκαρσία. Γρήγορα πάει και αυτός στα δύο φάουλ. Τα τρίποντα της ΑΕΚ είναι 2-10. Και κάθε φορά που κάνει φάουλ, η ΑΕΚ, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ πηγαίνουν στη γραμμή. Εντελώς εκτός ρυθμού έχει βγάλει το ΑΠΟΕΛ την ΑΕΚ, η οποία έχει πετύχει μόνο 4 πόντους σε 8,5 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Τρομερή αμήνα για το ΑΠΟΕΛ, Νίκο. Αρχίζει και μου θυμίζει η Μάρια εικόνες από το τρίτο παιχνίδι. Τώρα βέβαια πρέπει να περιμένουμε την αντίδραση της ΑΕΚ, έτσι. Η οποία αντέδρασε στον τρίτο τελικό, στο δεύτερο ημίχρονο. Από τους 27 πόντους μείωσε στους 8 η ΑΕΚ σε κάποια στιγμή. Ο Φίσερ δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Νεοφίδου στον ευνηδιασμό θα νικήσει τον Τσούπ πάρα πολύ δυνατά. Πήγε στο καλάθι, attack the basket. Το λεγόμενο 43-23 στο συν 20 το ΑΠΟΕΛ. Κάτι περισσότερο από ένα λεπτό πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λάθος από τον Τσούπ, κλέβει ο Κρέμερ. Ο Μακφάτεν, η μπάλα είναι στην κάθοδο, λέει ο κύριος Τανατζής. Και το σκορ πάει στο 45-23. Είμαστε σχεδόν, υπάρχει σχεδόν double score στο παιχνίδι. Έξαλλος ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος με τις επιστροφές και τις επιλογές των παιχτών του. Έχει καταστρέψει κάθε αμυντικό σύστημα της ΑΕΚ. Το ΑΠΟΕΛ με τον τρόπο που τρέχει συνεχώς, ξέρουν οι παίκτες και των δύο ομάδων ότι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν είναι το παιχνίδι που πρέπει να τρέξεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλλά και για την ΑΕΚ είναι το παιχνίδι ακριβώς που πρέπει να τρέξεις στην άμυνα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τρίτο φάουλ για τον Κρέμεν, αυτά είναι καλά νέα για την ΑΕΚ και άσχημα για το ΑΠΟΕΛ. Ο Τσούπ είναι στη γραμμή, αλλά χάνει την πρώτη βολή. Να δούμε λίγο τις βολές. Είναι 12-18 για το ΑΠΟΕΛ, 7-10 για την ΑΕΚ. Να δούμε και την 11η από τον Τσούπ που είναι εύστοχη. Ο Τσούπ φτάνει τους 6 πόντους και πάμε στον Γρηγόρη. Λοιπόν, αυτό που θα έλεγα εγώ με time out είναι ότι θα είναι καλά νέα για την ΑΕΚ το τρίτο φάουλ του Κρέμεν, εφόσον η ΑΕΚ κάνει τα βασικά που ζητά ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Αν συνεχίσει έτσι και με 5 να φορτωθεί ο Κρέμεν, δεν αλλάζει κάτι. 45-23, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος, 24 συγγνώμη, 45-24 είναι το σκορ, 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά, βλέπω Νίκο Λαμπρία, τον Ντίξ, να έχει 17 πόντους με απόλυτη ευστοχία στις βολές, στα δίποντα
στα τρίποντα. Δεν τον έχει χρειαστεί επιθετικά το ΑΠΟΕΛ στην δεύτερη περίοδο, γιατί ακριβώς η ΑΕΚ έχει βάλει μόνο 5 πόντους στην επίθεση και δεν μπορεί με 5 πόντους να ελπίζει σε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα επιγόντως να αλλάξει για την ΑΕΚ. Αλλιώς, αν ειδικά το ΑΠΟΕΛ καταφέρει να ξεφύγει στην τρίτη περίοδο, το παιχνίδι είναι αλλιώς. Νομίζω όπως πάντα πράγματα, να πάρει τρίτη περίοδο, θα είναι καθοριστική για την έκβαση του αγώνα. Αν η ΑΕΚ πλέον δεν έχει πολλά περιθώρια χρόνου να αντιδράσει, νομίζω ότι η επιλογή της είναι να αντιδράσει νωρίς στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλιώς και με τον κόσμο και με τον ρυθμό που έχει βάλει το ΑΠΟΕΛ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο χρόνος να αντιδράσει. Έγινε λάθος από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Γρηγόρη, οδηγίες. Λοιπόν, η άμυνα πέτυχε. Τώρα για να δούμε αν θα βγει επίθεση με τον Φίσερ, ζήτησε ο Νικόλας Παπαδοπούλος, ή τον Λέιζερ. Να δούμε 10 δευτερόλεπτα το ημίχρονο. 4 για την ΑΕΚ. Ο Φίσερ τα βάζει με όλους και παίρνει φάουλ από τον Γιώργο τον Νεοφύτου, που αμέσως σηκώνει το χέρι και το παραδέχεται. Πολύ χρήσιμες αυτές οι ενέργειες, Νίκο Λαμπρή, από τους παίχτες για να ηρεμούν και την κερκίδα. Νομίζω ο Μάριο Γιώργος κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Ναι. Ο Γιώργος είναι ένας ρολίστας παίχτης, ο οποίος ανταποκρίνεται κάθε φορά στο ρόλο που του βάζει ο εκάστοτε προπονητής του. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μείνει μέσα στο παιχνίδι για 7 ή 8 λεπτά. Ναι, και τώρα που έφυγε από το παιχνίδι, για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα, τον χειροκρότησαν όλοι οι συμπαίκτες του στον πάγκο και του δώσαν το χέρι. Ο Φίσερ έχασε την πρώτη βολή για την ΑΕΚ. Ο Γιώργος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Έχει δώσει, αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα lay-up, μία assist. Και ένα πάρα πολύ βασικό, έχει δώσει κάποια έξτρα λεπτά ξεκούρασης στον McFadden, νομίζω, ποιον έχει αλλάξει. Έκανε λάθος ο McFadden και έτσι τα τελευταία 2,3 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου επιστρέφουν και είναι στη διάθεση της ΑΕΚ, με τον Φίσερ να παίρνει την μπάλα, να κάνει το τρίποντο με τη λήξη, θα στοχίσει, είναι η ιστορία του παιχνιδιού αυτό το τελευταίο σουτ από τον Φίσερ. Η ΑΕΚ είναι 2 στα 12 τρίποντα μέχρι στιγμής. Το ΑΠΟΕΛ προηγείται με την λήξη του πρώτου μηχρόνου με 45-25. Νίκο Λαμπρία, η ανασκόπησή σου για το πρώτο μηχρόνο. Μάρια, νομίζω είναι αυτά που είχαμε πει στην αρχή. Ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει δώσει ένα αέρα 20 πόντων στο ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει σωστά στην πίεση, ειδικά στην περιφερειακή πίεση. Πολλά λάθη, πολύ εύκολη πόντη για να απολέψει τον εφηδιασμό. Αστοχία, κακές επιλογές στην επίθεση για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι έχουν αυξηθεί επικίνδυνα οι πιθανότητες του να πάρει το πρωτάθλημα, αν δεν αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ έχει δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Αν θυμηθούμε το τρίτο παιχνίδι, ακόμα και το πρώτο παιχνίδι των τελικών, άρα νομίζω ότι θα έχουμε ένα ενδιαφέρον τρίτο δεκάλεπτο. Όση ώρα μιλούσε ο Νίκος ο Λαμπρίας, εμείς έχουμε μπροστά μας τα ομαδικά στατιστικά του παιχνιδιού και βλέπουμε ότι τα στατιστικά στην πραγματικότητα δεν φανερώνουν την διαφορά των 20 πόντων. Έχουμε όμως μια πολύ σημαντική διαφορά στα τρίποντα. Αν υπολογίσουμε ότι το ΑΠΟΕΛ έχει βάλει 3 τρίποντα περισσότερα από την ΑΕΚ, έχει μαζέψει 6 περισσότερα rebound μέσα από τα οποία βγήκαν και επιπλέον πόντι, νομίζω ότι έτσι δικαιολογείται η διαφορά μέχρι στιγμής των 20 πόντων. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει στον τρίο τελικό από διαφορά 27 πόντων. Αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 20 και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη και να χτίσει το πρόθυμα. Ναι, Νίκο. Μαρία, εσύ κοιτάς κάποια άλλα στατιστικά από αυτά που κοιτάμε εμείς οι προπονητές συνήθως. Ναι. Βλέπεις εδώ στο φύλλο της στατιστικής που έχουμε στα χέρια μας. Η πιο μεγάλη διαφορά, Μάρια, είναι εδώ στην κατηγορία που λέει fast break points. Είναι 20 πόντοι στο εφηδιασμό για τα ΑΠΟΕΛ και 3 μόλις πόντοι για την ΑΕΚ. Διαφορά 17 πόντων εδώ. Νομίζω αυτό εδώ δίνει όλη τη διαφορά στο παιχνίδι. Και επίσης η πόντοι από λάθη, τους οποίους έχεις επίσης κυκλώσει, είναι 14 για το ΑΠΟΕΛ, 3 για την ΑΕΚ. Φίλες και φίλοι, αυτά από το πρώτο ημίχρονο στο Λευκόθεο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Ο νικητής παίρνει το πρωτάθλημα, ο ηττημένος δεν παίρνει τίποτε.
για να δούμε ποιος θα είναι μετά από τα επόμενα 20 αγωνιστικά λεπτά, ίσως και περισσότερα. 45-25 το πρώτο ημίχρονο. Πάμε σε ένα περίπου 8 λεπτό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ με τον βοηθό ομοσπονδιακό προμονή τον Νίκο τον Λαμπρία και τον Γρηγόρη τον Γρηγορά για τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου. Με αστοχία, εσύ είχες αναφέρει τον αριθμό των προσπαθειών τριών πόντων. Σίγουρα η ΑΕΚ πρέπει να αντιδράσει καλύτερα στην πίεση, να βρει πιο καλές επιλογές μέσα από τα plays της και να σκοράρει κάποια μεγάλα σουτ για να γυρίσει πίσω στο παιχνίδι. Και πώς το ΑΠΟΕΛ τελειώνει το πρωτάθλημα από την τρίτη περίοδο? Μα νομίζω κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει τόσο νωρίς. Ακόμα και αν πάει στους 30. Εντάξει, το μπάσκετ νομίζω είναι μπάσκετ. Έχουμε δει πολλά πράγματα. Σου λέω, να περιμένουμε ακόμα λίγο νομίζω να δούμε την αντίδραση της ΑΕΚ σε αυτό το δεκάλεπτο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλάθι του Τζαμάρ Ντίξ, ο οποίος φτάνει τους 19 πόντους για να σκοράρει ο Ντίξ από την πρώτη περίοδο. Η διαφορά είναι στους 22, 47, 25. Δεύτερο φάουλ από τον Ντίξ, Γρηγόρη Γρηγορά. Κάποια νεότερα από τους πάγκους μετά το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ θα ποντάρει και πάλι στο πάθος του Ανδρέα του Γλυνιαδάκη και στο ύψος που δίνει στην γραμμή των ψηλών. Τώρα όσον αφορά τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, να το πιστέψουν οι παίχτες τους ζήτησε περισσότερο, αφού με τέτοια διαφορά και με την εμφάνιση που παρουσιάζει η ΑΕΚ σήμερα, πρέπει πρώτα να το πιστέψει και μετά να μιλάμε για κάτι άλλο. Το ΑΠΟΕΛ που βγάζει άλλο έναν ευθυδιασμό με τον Πουλ να τελειώνει και αυτή τη φάση. Το ΑΠΟΕΛ ξεκινά με 4-0. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήθελε το καλό ξεκίνημα σε αυτή την περίοδο και η διαφορά πάει στους 24, 49-25. Ο Τσούπ με τον Ραντοσάλιεβιτς. Η μπάλα μέσα, βγαίνει η άμυνα από τον Μακφάτεν. Η μπάλα μένει στην ΑΕΚ με 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Τσούπ. Δυσκολεύεται ο Τσούπ. Επίθεση τώρα τελειώνει για την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνει να κάνει τον τρίποντο ο Μπούσερ. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Παντός ο Κωνσταντινής διαμαρτύρεται ότι το σούτ ήταν εκπρόθεσμο, ότι είχε ακουστεί πρώτα η κόρνα των 24 δευτερολέπτων. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Έχει σημασία η μπάλα να έχει φύγει από τα χέρια του παίχτη όταν τελειώσει ο χρόνος. Εδώ βλέπουμε ότι τώρα τελειώνει ο χρόνος. Όταν πάει 0, δεν έχει ακόμα γίνει το σούτ από πλευράς του Μπούσερ. Δεν μετράει το καλάθι από τον κύριο Ταραντζή. Ο κύριος Ταραντζής, μεγάλο όνομα στην ελληνική διαιτησία. Είδαμε ξανά την φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά της παραγωγής για το διαφωτιστικό replay. Την ώρα που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Μπούσερ, είχε ήδη ολοκληρωθεί η επίθεση των 24 δευτερολέπτων. Ο Πουλ κάνει επιθετικό φάουλ. Να μια πρώτη αντίδραση από πλευρά ΑΕΚ, να ζω πρέστο όλο το γήπεδο. Με την πρώτη άμυνα να βγαίνει. Δύο ομαδικά φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Κανένα μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ. Στην τρίτη περίοδο πάντα. Τρίποντο από τον Μπούσερ και αυτή τη φορά το βάζει, αυτή τη φορά μετράει. Είναι η πρώτη πόντη του Μπούσερ και η ΑΕΚ μειώνει στους 21. 49-28, έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο η ομάδα της Λάρνακας. Πρώτα για να σταματήσει τον ρυθμό του ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Τρίτο φάουλ για τον Χάρισον προσωπικό. Είδαμε και τη σχετική κάρτα. Πρώτο ομαδικό για την ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο. Γλυνιαδάκης με τον Χάρισον. Πάει να του πάρει τον τέταρτο φάουλ. Σωστό. Και κάνει βήματα. Σωστό σφύριγμα.
Βλέπεις την προσπάθεια του Αποέλ, Μάρε, κάθε φορά, κάθε στιγμή που είναι ο Γλυνιαδάκης μέσα στο παρκέ να κουμπάει μπάλα στο post. Ο Χάρισον τώρα του δίνει χώρο ο Γλυνιαδάκης, ρίσκαρε και δικαιώθηκε. Ο Ελλαδίτης σε αυτή την περίπτωση το κάνουν συχνά οι παίκτες του Αποέλ. Γενικά το Αποέλ έχει... δεν έχει χάσει από αυτή την τακτική, το να αφήνει το πεντάρι ΣΑΕΚ σε ελεύθερα σουτ. Γενικά σε αυτήν την σειρά των αγώνων. Τώρα ο Ντίξ και ο Ραντοσάλιεβις τα βάζουν με τον Πουλ, γιατί προηγουμένως πήρε μια τραβηγμένη προσωπική προσπάθεια και αναγκάστηκαν στη συνέχεια ο Ντίξ εδώ να κάνει το φάουλ και κοιτάξτε αμέσως την αντίδρασή του προς τον συμπαίχτη του. Για την προηγούμενη του επίθεση, ο Κούνας θα ξαναπεράσει στο παιχνίδι και θα φύγει. Ο Πουλ νομίζω σωστή αλλαγή, Νίκο, και πάρει δύο προσπάθειες που δεν ήταν καλές. Όχι, ο Ντίξ βγαίνει. Α, ο Ντίξ μου βγαίνει. Μέχρι και ο Πουλ μάλλον νόμιζε ότι θα βγαίνει αυτός. Ναι. Ο Ντίξ βγαίνει και είναι και εκνευρισμένος για την αλλαγή του προπονητή. Πάει ο Γιώργος ο Νεονιφή του να τον ηρεμήσει. Επίθεση λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Παντελή να δίνει στον Χάρισον. Νέο τρίποντα από τον Μπούσερ. Αυτή φορά είναι άστοχο. Εύκολο rebound από τον Πουλ. Και το Αποέλ ξανά μπροστά. Με τον Κούνα να παίρνει φάουλ από τον Μπούσερ. Είναι φάουλ από τον Μπούσερ και είναι το τρίτο προσωπικό. Δεν πέρασε η πάσα του Κούνα για τον Γλυνιαδάκη και ο εφηδιασμός για την ΑΕΚ με τον Τσούπ να χάνει την μπάλα. Δεν βγαίνουν ούτε οι ευνηδιασμοί στην ΑΕΚ. Δεν δείχνει να αντιδρά καλά μέχρι στιγμής. Γλυνιαδάκης θα πάρει φάουλ από τον Τσούπ. 6-52 για την τρίτη περίοδο. Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε στο σύν 20 για το Αποέλ, είναι στο σύν 21 μετά από 3 λεπτά και κάτι. Πρώτο φάουλ για τον Τσούπ, τρίτο ματικό για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Ραντοσάλιεβιτς για τρεις, άστοχος. Δεν βγαίνουν τα σούτ για το Αποέλ στην τρίτη περίοδο. Δεν βγαίνουν όμως και επιθέσεις για την ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο και γι' αυτό δεν έχουμε μείωση της διαφοράς. Χάρισον βγάζει έξω, προσπίση και σούτ από τον Μπούσερ, στόχο 49-30. 31. Ήταν τρίποντο από τον Μπούσερ. Ήταν σε ένα σημείο που δεν έχουμε πολύ καλή οπτική επαφή και αυτό μια μικρή παύση. Ο Κούνας πάει μόνος, αστοχή. Δεν μπορεί ο Γλυνιαδάκης. Κακές προσπάθειες από τους παίκτες του Αποέλ και τώρα το φάουλ από τον Πουλ για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Και αμέσως ο Μάριε time out από τον Αντώνη Κωνσταντίδη που θέλει να προλάβει κάποιες καταστάσεις. Οι τελευταίες τέσσερις επιθέσεις του Αποέλ δεν ήταν ισορροπημένες. Βλέπαμε ατομικές ενέργειες από τους παίκτες του. Εύκολα να σταματούν τις επιδέσεις αυτές οι παίκτες της ΑΕΚ. Και λογικό αυτό time out του Αντώνιου Κωνσταντινίδη. Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε, Γρηγόρη, τις οδηγίες του. Προληπτικό θα έλεγα εγώ. Ναι. Προληπτικό time out. 6-4 πριν από το τέλος της τρεις περιόδου. Πέμπτος τελικός, ο πρώτος τελικός είχε πάει στην δεύτερη παράταση, 95-88 υπέρ του Αποέλ. Στην Λάρνακα η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα τον δεύτερο με 89-72. Αποέλ ΑΕΚ στον τρίτο, εύκολα για το Αποέλ 74-58. Ίδια εικόνα στον τέταρτο, η ΑΕΚ με σχετική άνεση 80-67. Απόψε το Αποέλ για την ώρα έχει ένα προβάδισμα 18 πόντων, η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας και πάμε στον Γρηγόρη τον Γρηγορά. Ακριβώς όπως τα είπατε, τα πράγματα περισσότερο για να ηρεμήσει λίγο, να προλάβει ουσιαστικά το κακό ήταν αυτό το time out. Τους ζήτησε να ηρεμήσουν. Κάποιες μικροπαρατηρήσεις στον Πουλ για τις τραβηγμένες ενέργειες που πήρε. Ενώ ζήτησε η μπάλα να συνεχίσει να πηγαίνει στον Ανδρέα το Γλυνιαδάκη, που σιγά σιγά φορτώνει με φάουλ όλους τους προσωπικούς του αντιπάλους. Ο Φίσερ με τον Γλυνιαδάκη δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ζητάει φάουλ ο Φίσερ, Πουλ για τον Κούνα. Γλυνιαδάκης θα πάρει φάουλ από τον Χάρισον.
είναι ο κύριος Πουρσαϊνίδης. Τέταρτο από τον Μάικ Χάρισον. Δύο βολές για τον Γλυκιαδάκη. Αυξάνονται συνεχώς τα προβλήματα της ΑΕΚ. Ο Γλυκιαδάκης πάρει αυτή η φάση είναι χαρακτηριστική. Ο Γλυκιαδάκης έπαιξε άμυνα. Σταμάτησε τον Φίσερ κοντά στο καλάθι. Και έτρεξε πρώτος. Στον ευθυδιασμό υποδέχτηκε την μπάλα στα τρέιλερ. Και κέρδισε το φάουλ. Νομίζω είναι το 7ο ή το 8ο φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος που κερδίζει ο Γλυκιαδάκης απόψε. Ο Γλυκιαδάκης έχει σκοράρει μόνο από τη γραμμή μέχρι στιγμής. Έχει βάλει 8 πόντους. Και 8 κερδισμένα φάουλ. Απολογούμε, έχει ο Γλυκιαδάκης. Βάζει και τη δεύτερη βολή. Τώρα φτάνει τους 8 πόντους. Με 6 στις 10 βολές και ένα στο ένα. Και ένα δίποντο. Και ένα κάρφωμα προηγουμένως. Ναι. Τη στιγμή που δέχτηκε η τεχνική ποινή. 51-31. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Ο Φίσερ πάει και πέφτει πάνω στο Γλυκιαδάκη. Μπορούσε να τον αποφύγει εδώ. Είχε μείνει στάσιμος. Ο Γλυκιαδάκης δεν είναι σε καλή βραδιά ο Φίσερ και παραδοσιακά, Νίκο, όταν δεν είναι σε καλή βραδιά ο Φίσερ, επιθετικά τουλάχιστον, η ΑΚ δεν κερδίζει. Νομίζω είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για το 31 που γράφει δίπλα στο σκορ της ΑΕΚ. Και τώρα τον έβγαλε ο Νικόλας Παπαδόπουλος και τι έκανε, το έκανε και παρατηρήσεις. Βέβαια ο Φίσερ βγήκε έχοντας βγάλει μια καλή άμυνα με την τάπα που ξαναείδαμε. Τα παράπονα όμως του Παπαδόπουλου είναι για την επιθετική του παρουσία. Ραντοσάλιεβιτς, καλάθι και φάουλ. Η διαφορά ξαναπάει στο συν 22 για το Αποέλ από εκεί που η ΑΕΚ είχε μειώσει προσωρινά στους 18. Με το μισό καλάθι να ρίξει στον Βασίλη τον Κούντα. Ναι, με την ωραία του προσπάθεια. Εδώ απλά βλέπουμε το τελείωμα από τον Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς που χάνει την βολή και το rebound από τον Ραντούνοβιτς. Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ απόψε έχει 6 πόντους. Είναι ο Μπούσερ και ο Τσούπ. Παντελή για τον Ραντούνοβιτς. Λάθος νέο από τους παίχτες της ΑΕΚ στην κυκλοφορία της μπάλας. Πάνε σε κοντρόλ. Επίθεση οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ηρεμία ζητούν από τον Μπάγκο. Μέσα η μπάλα στον Γλυκιαδάκη. Ο οποίος έχει προβάδισμα εκεί απέναντι στον Τσούπ. Υπήρχε μισμάτς. Δεν το αφήνει ο Γλυκιαδάκης να πάει ανεκμετάλλευτο. Το ΑΠΟΕΛ πάει στο συν 24. Ένα ΑΠΟΕΛ Νίκο Λαμπρία που βρέθηκε να χάνει στα ημιτελικά 2-0 από τον Κεραυνό και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Σε μια καταπληκτική σειρά αγώνων, Μαρία. Ναι, και εκείνη. Και εκείνη. Ασχοληθήκαμε στην αρχή της μετάδοσης με τα παιχνίδια ΑΠΟΕΛ, αλλά ξεχάσαμε την καταπληκτική σειρά Κεραυνός ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι πέραν των 6 ομάδων, αν ασχοληθούμε μόνο με την ημιτελική φάση των play-off και μετά, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια να δούμε τόσο συναρπαστική ημιτελική, τόσο αρπαστικά play-off από τους ημιτελικούς και μετά. Σίγουρα και το άλλο παιχνίδι και η άλλη σειρά, το Απόλλωνα ΣΑΕΚ, είχε το δικό της ενδιαφέρον. Ένας Απόλλωνας ο οποίος με την κατάκτηση του κυπέλλου έδωσε και αυτός μια διαφορετική νότα στο φετινό, στη φετινή διοργάνωση. Ακόμα και αυτός ο Κεραυνός μπορεί να πει ότι για ένα σουτ, για μια λεπτομέρεια δεν είναι αυτός στους τελικούς. Επομένως έχουμε 4 ομάδες που πραγματικά έκαναν πολλά πράγματα στα φετινά play-off με τον Απόλλωνα να κατακτάει ως και το κύπελλο. Γρηγόρη, βλέπω τον Νικόλα Παπαδόπουλο να κάνει κάποιες κινήσεις απελπισίας εκεί στον μπάγκο, έτσι. Πού να ήσουν και στο time-out, Μάριο και Νίκο, εκεί να δείτε κινήσεις απελπισίας. Δεν έδωσε οδηγίες ουσιαστικά. Τι οδηγίες να δώσει ο άνθρωπος? Ό,τι οδηγία δώσει, οι παίχτες του κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Όπως τώρα, το μόνο που τους είπε είναι να προσέχουν τα λάθη τους και μόλις ξεκίνησαν έκαναν ακόμη ένα λάθος. Λοιπόν, το έχει το μομέντου αγώνα και δύσκολα αλλάζει. 57-30 με το καλάθι του Μακφάτεν. Ακολούθησε άστοχο τρίποντο του Ραντούνοβιτς. Τα τρίποντα της ΑΕΚ είναι 4 στα 17.
Εδώ δεν μπορεί να πάρουν ούτε αυτό το rebound οι παίκτες του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Σε άμυνα ζώνης η ΑΕΚ από την προηγούμενη επίθεση του Λαμπουέλ. Άλλο ένα χαρτί που δοκιμάζει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο Κούνας βάζει μπάλα κάτω, βγάζει στον Πουλ ελεύθερο σούτι από τον Πουλ. Νέο rebound ο Γλυμνιαδάκης και νέα 24 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Τρεις αλλαγές, Γρηγόρη, έτσι. Τρεις αλλαγές. Βγαίνει ο Ίγκορ Μιλόσεβιτς, ο Ντέγιαν Τσούπ και ο Μπούσερ, Χάρισον, Λέιζερ και Φίσερ. Ο Ραντοσάριερης φτάνει στους 6 πόντους και η διαφορά εκτοξεύεται στους 28, 59-31. Δεν υπάρχει καλή συνεννόηση από πλευράς ΑΕΚ. Άλλο ένα λάθος. Η ΑΕΚ έχει 6 πόντους σε αυτή την περίοδο και είχε 6 πόντους συνολικά στην δεύτερη περίοδο. Με τέτοια νούμερα, Νίκολα Μπρία, δεν κερδίζει παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ραντοσάλιεβιτς για 3. Αυτή η φορά οι παίκτες της ΑΕΚ ελέγχουν την κατάσταση μετά από άστοχο σουτ του Αποέλ. 2:54 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Παντελή. Από το γόνατο του βγήκε η μπάλα, λέει ο κύριος Πουρσαϊνίδης. Έλα, Γρηγόρη. Τελευταίο time out ζήτησε να μην γίνουν άλλα λάθη. 3 επιθέσεις στη σειρά, 3 συνεχόμενα λάθη. Αναφέρεται βεβαίως στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ακριβώς, ναι, ότι ο Γρηγόρης. Δεν τρόπο να επιτεθεί. Γλυμνιαδάκης περνά από τον Χάρισον και βάζει την μπάλα στο καλάθι. Προκαλεί ο Γλυμνιαδάκης θετικά βέβαια και την κερκίδα του Αποέλ. Η διαφορά είναι στους 30 πόντους. 61-31 και στην πραγματικότητα απόψε επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα που είδαμε και στους προηγούμενους 3 τελικούς. Δηλαδή την ομάδα που έχει την έδρα να κερδίζει σχετικά εύκολα τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ 2 φορές εύκολα στο Κίτιον, το Αποέλ 1 φορά εύκολα στη Λευκοσία και απόψε κερδίζει με 30 πόντους. 2 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου η ΑΕΚ έχει να ανέβει 2 βουνά, όχι απλά ένα βουνό. Ο Ραντούνοβιτς βάζει την μπάλα στο καλάθι με τη λήξη του χρόνου και δίνει ανάσα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στην ΑΕΚ 1:50 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Γλυμνιαδάκης και πάλι, αυτή τη φορά βγάζει στον Κούνα. Κούνα, δύσκολη προσπάθεια, δεν βγήκε, πήρε ο Φίσερ. Δεν έκανε εφηλιδιασμό, ο Φίσερ άργησε. Ραντούνοβιτς, του φεύγει μπάλα, με κάποιο τρόπο βρήκε την πάσα προς τον Χάρισον που έβαλε την πάσα στο καλάθι. 4 αναπάντητοι πόντοι για την ΑΕΚ, 4 συνεχόμενοι πόντοι για την ΑΕΚ, ρίχνουν τη διαφορά στους 26, 61-35. Γλυμνιαδάκης. Μακφάτεν. Αστοχή στο τρίποντο ο Ραντούνοβιτς. Τρέχει το παρκέ ο Ραντούνοβιτς. Παίρνει φάουλ και βάζει το καλάθι. Βάζει το καλάθι, το φάουλ από τον Μακφάτεν. Πολύ σημαντική η αντίδραση της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γιατί εάν τελείωνε η περίοδος στους 30 πόντους, νομίζω δεδομένα δεν υπήρχε επιστροφή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ βάζει 6 συνεχόμενους πόντους. Παίρνει διαφορά στους 24 και ο Ραντούνοβιτς πάει στη γραμμή. Έχει πάντως πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνει η ΑΕΚ. Πάρα πολύ δρόμο να καλύψει. Βάζει και τη βολή ο Ραντούνοβιτς. Το Αποέλ Μάρια έχει κάποιες κακές επιλογές απέναντι στην άμυνα ζώνης της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με 3 lay-ups ουσιαστικά στο ανοιχτό γήπεδο προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά. Βλέπεις τώρα και η zone press πίεση. Προσπαθεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προσπαθεί να αλλάξει κάτι. Είχαμε κάποιες επιθέσεις ενθουσιασμού, θα τις χαρακτήριζα από πλευράς Αποέλ.
Σίγουρα δεν μπορείς για 40 λεπτά να είσαι συγκεντρωμένος απόλυτα σε ένα πέμπτο τελικό, βγάζοντας τόση πολλή ενέργεια στην άμυνα. Σίγουρα σε κάποια φάση θα κάνεις λάθη, θα κάνεις κάποιες βιασμένες επιλογές. Εδώ πάντως ο Ραδοσάλεβιτς αστόχησε, αλλά πήρε ο ίδιος το rebound, άλλο ένα χαμένο αμυντικό rebound για την ΑΕΚ και βεβαίως άλλο ένα κερδισμένο επιθετικό για τον Αποέλ. Ντίξ θα περάσει, θα δεχτεί την τάπα από τον Μπούσερ. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ραντούνοβιτς, η επίθεση όλη βεβαίως για την ΑΕΚ. Ο Ραντούνοβιτς κάνει από τον Μακφάτεν και στη συνέχεια πάει και κάνει φάουλ στον αντίπαλό του. Χάνεται και αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει την διαφορά. Έχει πάντως μειώσει στους 23. Η ΑΕΚ 61-38. Και δύο βολές. Είναι δύο βολές και αυτό είναι το διπλό λάθος, αν θέλετε, του Ραντούνοβιτς, γιατί χάνοντας την μπάλα κάνει και το φάουλ. Η ΑΕΚ χάνει τη δυνατότητα να πάει στους 21 ή στους 20 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και τώρα με την πρώτη βολή του Μακφάτεν η διαφορά πάει στους 24. Ο Μακφάτεν πάει προσωπικά στους 9. Χάνει την δεύτερη βολή, ο Χάρισον απλά πετάει την μπάλα, τέλος τρεις περιόδου. Αποέλ 62, ΑΕΚ 38. Το Αποέλ κερδίζει με επιμέρους σκορ και την τρίτη περίοδο συν 4. Πάμε σε διάλειμμα. Τελευταία περίοδος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Δεν θα είναι η τελευταία αν πάει αυτό το παιχνίδι στην παράταση. Για να γίνει αυτό η ΑΕΚ θα πρέπει να καλύψει αυτή τη στιγμή απέναντι στο Αποέλ μια διαφορά 24 πόντων. 62-38. Πάμε πρώτα στον Γρηγόρη γρήγορα. Λοιπόν, για να μην εκκρίνεσαι μήνα στον πάγκο της ΑΕΚ, εκεί όπου υπάρχουν περισσότερα πράγματα ουσιαστικά να ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, απλά τους είπε να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Ο Χάρισον πέταξε την μπάλα στην πραγματικότητα εκεί στους κινηματογραφιστές της Ida Vision. Δεν συνεννοήθηκε με τον Φίσερ. Νίκολα Μπρία, τι μας λέει η στατιστική εικόνα? Το λάθος του Χάρισον Μάρε ήταν το 20ο λάθος. Ένας λάθος. Πολύ μεγάλος αριθμός. Αν υπολογίσουμε την κρισιμότητα του αγώνα και ότι απομένει ακόμα ένα δεκάλεπτο για τη λήξη. Συντα 2-38, χάθηκε η επίθεση για τα Αποέλ. Λέιζερ, θα βλέπουμε τώρα γρήγορες επιθέσεις από πλευράς ΑΕΚ. Το θέμα είναι να είναι και εύστοχες. Αλλιώς το Αποέλ θα πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάκτηση του προαθλήματος. Ο Φίσερ θα πάρει φάουλα από τον Γλυνιαδάκη. Νούμερο Γρηγόρη. Άγιε εδώ τρίτο. Τρίτο. Για ακόμα μια φορά πρόσεξε τον εαυτό του ουσιαστικά, ενώ σχίστηκε το κεφάλι του Φίσερ από αυτό το φάουλ. Είναι play-off, είναι τελική φάση. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται και θα γίνονται. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε χτυπήσει ο Γκαρσία, τώρα χτυπάει ο Φίσερ. Έχουμε αντιαθλητικό, Γρηγόρη, αν μπορείς να μάθεις εκεί στη γραμματεία, γιατί ο Μπούσερ είναι, ο Μιλόσεβιτς είναι στις βολές, χωρίς παίχτες κοντά του. Έλα, Γρηγόρη. Ναι, αντιαθλητικό. Στον Ανδρέα το Γλυνιαδάκη. Λοιπόν, 62-39. Αντιαθλητικό φάουλ τις βολές της τύπης ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Φίσερ, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει πάει στα αποδυτήρια. Άρα δεν ξέρω κατά πόσον η ΑΕΚ θα έχει τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο, για τα υπόλοιπα 9 λεπτά του τελικού. Δεν θα τον έχει, μας ενημερώνει ο Γρηγόρης. Άμεση ενημέρωση. (Συσχελίδι) 62-39, ένα ομαδικό φάουλ για το Αποέλ, κανένα για την ΑΕΚ. Άστοχο τρίποντο από τον Τσούπ. Είπαμε, η συνταγή της ανατροπής, αν υπάρξει για την ΑΕΚ, είναι να παίρνουν τα τρίποντα και να σταματήσουν τα λάθη και να έρχονται αμυντικά και επιθετικά ριμπάουν στην πραγματικότητα να κάνει το τέλειο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θέλει, Μάρε, κάποια μεγάλα σουτ, εκτός από τα δύο σουτ
του Μπάουσνερ στο τρίτο δεκάλεπτο δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Πρέπει να βάζει και τους ευνηδιασμούς. Χάθηκε και αυτός ο ευνηδιασμός. Ο Ντίξ κατεβάζει την μπάλα και πάρα πολύ σωστά, όπως ζήτησαν από τον πάγκο του Αποέλ, πάει σε κοντρόλ επίθεση. 62-39. Κρέμερ. Άστοχος, ούτε και ο Γλυνιαδάκης. Νέα επίθεση για τον Αποέλ. Η ΑΕΚ συνεχίζει στη ζώνη. Η ζώνη που δεν έχει δώσει κάποιες λύσεις. Βέβαια, ένα από τα μειονεκτήματα της ζώνης είναι επειδή η Μάρια απουσιάζει η ατομική υπευθυνότητα το αμυντικό rebound. Κάτι που πονάει πολύ την ΑΕΚ σήμερα. Πέρασε ο Ντίξ από το screen του Γλυνιαδάκη. Βάζει και αυτό το καλάθι. Ο Ντίξ είναι ο πρώτος παίκτης που περνάει τους 20 πόντους. Είναι στους 21. 64-39. 25 πόντοι διαφοράς. Ο Κρήτολ πάει στην κερκίδα του Αποέλ και δίνει στην ουσία το σύνθημα. Το τελευταίο πρωτάθλημα Νίκο Λαμπρία που έχει κατακτήσει το Αποέλ μέσα στο Λευκόθεο ήταν το 2009 με τον Κεραυνό, γιατί το 2010 όταν το κατέκτησε με αντίπαλο την ΑΕΛ και την μια χρονιά και την άλλη με 3-1 στις νίκες ήταν στη Λάρνακα που το πήρε το πρωτάθλημα. Την μια χρονιά, το 2010 η ΑΕΛ ήταν τιμωρημένη, παίχτηκε το τελευταίο παιχνίδι στη Λάρνακα, στο Κίτιον. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά με αντίπαλο τον Κεραυνό το Λευκόθεο ζούσε παρόμοιες στιγμές. Με τον Τζόντζο Γκαρσία τότε στο ρόστερ. Με τον Τζόντζο Γκαρσία να ανεβαίνει ψηλά στην κερκίδα με τον Παγκού στην τελευταία κόρνα. Ναι. Όπως βεβαίως και πέρσι ο Τζόντζο Γκαρσία πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα στη φιέστα της ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο Ιάκωβος Παντελή δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι σήμερα. Ο Ιάκωβος είναι στους 5 πόντους από την πρώτη περίοδο και είναι και αυτός ένας λόγος, Νίκο, που η ΑΕΚ σήμερα δεν τα πηγαίνει καλά. Ο Ιάκωβος ένας παίκτης παρόμετρο για την ομάδα της ΑΕΚ. Νομίζω σήμερα πνίγει και στην πίεση του Αποέλ. Σουπ. Καλή άμυνα από τον Κρέμεν. Υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της ΑΕΚ. 7-23 για το τέλος του παιχνιδιού, για το τέλος ίσως και του πρωταθλήματος, εκτός και αν η ΑΕΚ καταφέρει να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πάντως δεν τα βάζει κάτω, προσπαθεί. Τώρα κάνει ακόμα ένα τρίκ το οποίο χρησιμοποίησε στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, κανονικής διάρκειας και του κυπέλλου εδώ στο Λευκόθεο. Με τον Κιλαρά μέσα στη θέση 4, παίζει ουσιαστικά με 4 γκάρτ. Φαντάζομαι ότι θα βγει να πιέσει ακόμα περισσότερο στο λεπτό γήπεδο. Οι παίκτες του Αποέλ συνεχίζουν να δίνουν σουτ στον Χάρισον που είναι 2-6. Η ΑΕΚ όσο δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, άλλο τόσο θα απομακρύνεται από τον back-to-back. Έλα Γρηγόρη. Πούμε για τυπικούς λόγους κυρίως ότι και επίσημα ο Φίσερ είναι εκτός συνέχειας αφού έχει σχιστεί για τα καλά το κεφάλι του από το προηγούμενο φάουλ. Ευχαριστώ Γρηγόρη. Σημαντική ενημέρωση και για την ΑΕΚ και για το παιχνίδι και για την μετάδοση. Στο σύν 25 το Αποέλ. Ακόμα πιο κοντά το σχήμα από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Έξω ο Χάρισον, μέσα ο Τσουπ. Με 5 καμικάζι νομίζω ο Νικόλας προσπαθεί να πάρει τις τελευταίες του ελπίδες. Ο Μπούσερ πάει και αυτός σε ατομική προσπάθεια. Τα δίποντα της ΑΕΚ είναι 8 στα 20 και τα τρίποντα 4 στα 20. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει βάλει στην πραγματικότητα 12 στα 40, 12 στα 40 σουτ. Απλά έτσι για να καταλάβετε και να δικαιολογηθούν αυτή η 39 πόντι που έχει βάλει η ΑΕΚ μετά από 34 λεπτά παιχνιδιού. 12 εύστοχα σουτ σε 40 προσπάθειες. Αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, Μάρια, μιλάμε για ένα ποσοστό 30%. Ναι. 10 στα 40 είναι 25, κάτι παραπάνω. Μα είσαι πανεπιστημιακός. Έξι και 10. Γλυνιαδάκης θα πάρει φάουλ από τον Κιλαρά και θα πάει στη γραμμή.
Γυρίζει το παιχνίδι η Νίκολα Μπριά. Μάλλον νομίζω ότι άμα γυρίζει το παιχνίδι θα το θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω αυτή η απάντηση τα λέει όλα. Ο Γαβρίλο Κιλαράς εδώ, πέρσι στην Ομόνια, όπως και ο Ντίξ που είναι στην άλλη πλευρά σήμερα για τα ΠΟΕΛ. Ο Ανδρέας Γλυνιαράκης είναι στη γραμμή, βάζει την πρώτη βολή, είναι τώρα στους 13 πόντους και νομίζω ο Νίκολα Μπρία δηλώνει παρόν, το πιο φροντερό του παρόν, το πιο κατάλληλο παιχνίδι. Όπως και με τον Κεραυνό στο τρίτο, ήταν πολύ σημαντικό και στο τέταρτο, στο Στρόβολο. Γενικά νομίζω ο Ανδρέας Γλυνιαράκης ήταν πολύ καλός και στις δύο σειρές. Έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Έδωσε πολλούς πόντους μέσα στη ρακέτα. Που ίσως ήταν το μοναδικό πράγμα που έλειπε από το ΑΠΟΕΛ της κανονικής διάρκειας, της κανονικής περίοδου. Οι παίκτες της ΑΕΚ συνεχίζουν να πηγαίνουν σε ατομικές προσπάθειες. Εδώ θα δούμε το λάθος του Κιλαρά, ο οποίος κρατά τον Γλυνιαράκη. Κάνει και βήματα. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά για την ΑΕΚ. Ο Κρέμεν κλέβει την μπάλα. Ο Μιλόσεβιτς, τελευταία 6 λεπτά. Μεγάλες μάχες εκεί. Κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Χάθηκε όμως πολύς χρόνος. Ο Ιάκωβος ο Παντελίδης φορεί. Δεν υπάρχει ψυχολογία στην ΑΕΚ. Βλέπουμε τον Ιάκωβο να μην παρακολουθεί τη φάση. Τον Άπο Λέιζερ πάντως βάζει ο τρίποντο. 65-42. Και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ από τον Λέιζερ. Ήταν η πρώτη πόντη του Λέιζερ στο παιχνίδι. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό στο παιχνίδι. Ο μπάσκετ είναι άθλημα ψυχολογίας, Μαρία. Βλέπεις ότι ο Ντίξ ξεκίνησε το παιχνίδι με 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί πήρε 2-3 εύκολα καλάθια στην αρχή. Η ΑΕΚ με την αστοχή αν είσαι από τα πρώτα στάδια δεν κατάφερε να γυρίσει μέσα στο παιχνίδι. Ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι που το άγχος, η πίεση παίζουν μεγάλο ρόλο, βλέπεις πόσο μπορεί να βοηθήσει και πόσο μπορεί να σε δυσκολέψει ο παράγοντας ψυχολογία. Γρηγόριο Μακφάτεν, γιατί δεν έχει παίχτες γύρω του. Αντιαθλητικό στον Λέιζερ, εδώ και στο προηγούμενο φάουλ. Έβαλε και τις δύο βολές ο Μακφάτεν. Αυτή τη στιγμή σύεται το λευκό θεό. Κοιτάξτε τον Κρήτον, πώς βάζει και τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ είναι στο ΣΥΝ 25. Και απομένουν κάτι περισσότερο από 5 λεπτά. Για να τελειώσει το παιχνίδι, το ΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του προαθλήματος. Ο Μακφάτεν ρίχνει το τρίποντο γιατί τελείωνε ο χρόνος. Rebound από τον Λέιζερ. Η ΑΕΚ δεν σταματά να παλεύει το παιχνίδι και είναι προς τιμή της. Αντιαθλητικό από τον... Και πήγε και ο Κιλαράς στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω. Είχε χρεωθεί αντιαθλητικό ο Γλυνιαράκης. Το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, μας διορθώσει ο Γρηγόρης, είναι νομίζω το δεύτερο του αντιαθλητικό. Άρα αποβάλλεται. Φεύγει λοιπόν ο Γλυνιαράκης από το παιχνίδι. Τα λέει τώρα με τον Ιάκωβο τον Παντελή. Όχι σε πολύ ήρεμο. Ο Ιάκωβος του κάνει παρατηρήσεις στην πραγματικότητα ότι δεν χρειάζεται σε αυτό το στάδιο παιχνιδιού να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα τι θα έχουμε, δόθηκε ένα αντιαθλητικό από τη μια, ένα δυσκολίο. Όχι, είναι αντιαθλητικό στο Γλυνιαράκι, η τεχνική ποινή στο Κιλαρά, δεν καλά, ο Γρηγόρης τα ξέρει καλύτερα. Ο Γλυνιαράκης αποβάλλεται, πάει στον πάγκο, πάει στα αποδυτήρια. Πρέπει να φύγει ο Γλυνιαράκης, όντως είναι αποβολή. Άρα ήταν το δεύτερο αντιαθλητικό. Ο Ταρατζής τα λέει
εξηγεί στον Τόνι τον Κωνσταντινίδη εδώ το ωραίο αυτό πλάνο και ευχαριστώ. Η προσέγγιση του διαιτητή Νίκολα Μπρία πολύ σημαντική. Έτσι, πάρα πολύ σημαντική, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Σκέψου πόσο άγχος, πόση πίεση έχουν οι προπονητές, οι παίχτες. Σίγουρα θέλουν ένα φιλικό διαιτητή απέναντί τους. Με αυτά και με αυτά δεν είχαμε βολές. Δεν είχαμε βολές, ήταν οι δύο βολές του αντιαθλητικού, ισούνται με τις δύο βολές τεχνικής ποινής. Άρα εξισώνονται, εξισώνονται και συνεχίζεται η επίθεση, άμα δείσουνται το 24 και ανεωθεί. Τώρα τα δευτερόλεπτα θα πάρει ξανά 14. Γρηγόρη, έχουμε ομαδικά φάουλ, σε παρακαλώ. 4 το ΑΠΟΕΛ, 5 η ΑΕΚ. Άρα είναι και οι δύο ομάδες στο όριο. Δεν έχει πολύ σημασία πάντως αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι δείχνει out of reach. Νομίζω αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. Ο Παντελή βάζει την πάρα πάντως στο καλάθι. Δίνει μια μικρή ελπίδα στην ΑΕΚ. Φτάνει τους 7 πόντους, 67. 44 η ΑΕΚ. Πιέζει από ψηλά. Προς τιμή της, όπως είχες πει πριν, η ΑΕΚ παλεύει. Θα παλεύει νομίζω μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και παραλίγο να βγάλει αυτή την άμυνα. Ο Κρήτον φτάνει στο πρώτο του καλάθι. Στη σεζόν ήταν και αυτός πάρα πολύ καλός στους τελικούς. Συμφωνώ μαζί σου, Μάριε, ο Κρήτον, ο οποίος νομίζω ίσως να απογοήτευσε λίγο το τεχνικό team του ΑΠΟΕΛ με την επίδοση του στη regular season. Με την προσθήκη του Γκλινιαδάκη άλλαξε ο ρόλος του. Ερχόμενος πλέον από τον πάγκο σαν backup. Είχε πολλές καλές στιγμές αντικαθιστώντας αρκετά καλά τον Γκλινιαδάκη στη σειρά των ημιτελικών και των τελικών. Να πούμε, Νίκολα Μπρία, και κάτι. Γιατί ο Μάριος ο Πολυδόρος, έκφωση, η ανθρώπινη εγκυκλοπαίδεια του μπάσκετ, μας έχει διορθώσει και λέει ότι σε εκείνο το παιχνίδι στο Κίτιον, το τέταρτο, η ομάδα που ήταν τιμωρημένη... Ήταν η ΑΕΛ. Ήταν η ΑΕΛ. Ήταν η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, είχαμε πει προηγουμένως, ήταν τα ΠΟΕΛ. Ευχαριστούμε τον Μάριο, τον ΣΑΕΛ που πάντα παρακολουθεί τα παιχνίδια από την ΣΥΤΑ Βίζιον και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μας δώσει τις πληροφορίες. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, δεν διεκδικήσαμε ποτέ ότι είμαστε παντογνώστες και καλά κάνουν οι συνάδελφοι και πολύ καλοί μας φίλοι και μας διορθώνουν. Ευχαριστούμε τον Μάριο. 69-45 στο σύν 24 το ΑΠΟΕΛ, 3-43 για το τέλος του παιχνιδιού. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι με το τέλος του παιχνιδιού θα μείνουμε βεβαίως στο Λευκόθεο για την απονομή και πάρα πολλά ρεπορτάζ από νικητές και από ηττημένους. Όπως πάντα είναι η προσπάθειά μας να παίρνουμε δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Και αν καμιά φορά δεν έχουμε δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, δεν είναι γιατί εμείς δεν το επιδιώκουμε, είναι γιατί οι παίχτες και οι άνθρωποι της ηττημένης ομάδας ψυχολογικά δεν είναι καλά για να μας μιλήσουν. Δεν καταλογίζουμε ποτέ καμία κακή πρόθεση στους ανθρώπους. 69-45, 3-26. Θα χρειαστεί ένα θαύμα των θαυμάτων για να αλλάξουν τα δεδομένα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ήταν μια σειρά περίεργη πάντως, coach, ειδικά μετά το πρώτο παιχνίδι που πήγε στην δεύτερη παράταση. Δεν περίμενε κανείς ότι στα επόμενα 4 θα είχαμε τόσο ξεκάθαρους νικητές. Εντάξει, νομίζω επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά αυτό που λένε οι προπονητές μεταξύ τους, ότι σε τέτοιες σειρές το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα το πιο σημαντικό. Γιατί όμως είναι η απορία του κόσμου που μας βλέπει και εσύ είσαι προπονητής και μπορεί να μας λύσεις αυτή την απορία. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια στην Κύπρο δεν μετρούσε τόσο το πλεονέκτημα της έδρας, το τόσο πολυδιαφημιζόμενο πλεονέκτημα έδρας που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι προμονητές, γιατί τελικά φέτος μέτρησε τόσο πολύ? Δεν νομίζω, Μάριο, ότι συμβαίνει μόνο στην Κύπρο. Βλέπεις ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον, πότε ήταν πέρσι που ήταν που ο Παναθηναϊκός με 3-0 κέρδισε τον Ολυμπιακό, στην Ευρωλίγκα βλέπεις ότι πολλές σειρές. Νομίζω ότι οι διαφορές των ομάδων πλέον είναι τόσο μικρές που το πλεονέκτημα της έδρας πιο πολύ έχει να επιβραβεύσει μια πολύ καλή πορεία στη regular season. Ο χαρακτηρισμός του
Νικόλα του Παπαδόπουλου στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είχαμε ασχοληθεί με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ευχή και κατάρα. Τελικά ήταν ευχή για το Αποέλ. Ήταν ευχή γιατί το Αποέλ έβαλε το χέρι του και ξεκίνησε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. 2:40 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Μπορείς τώρα να πεις με πάσα λεπτότητα που είναι ο νέος προαθλητής. Πόσο βαρύ μπορεί να ακούγεται, εγώ μπορώ να το πω νομίζω. Είναι η διαφορά στους 23:40 πριν από το τέλος. Και το Λευκόθεο ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες στιγμές, τις οποίες έχει να ζήσει από το 2009. Το 2010 ήταν και πάλι προαθλητής το Αποέλ στη Λάρνακα, όχι στην Λευκοσία. Ο Ιάκωβος ο Παντελή πάει στον πάγκο και δίνει το χέρι στον Γιώργο τον Νεοφύτου και στον Βασίλη τον Κούρα. Νομίζω είναι παραδοχή των δεδομένων για τον Ιάκωβο τον Παντελή και για την ΑΕΚ. Ο αρχηγός. Λοιπόν, τεχνική ποινή για τον Μιλόσεβιτς, λέει ο κύριος Ταραλτζής. Ο Μιλόσεβιτς φεύγει από το παρκέ. 2:32 για να ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα. Το Αποέλ ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την επιστροφή στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα και να δώσει και αξία, και πρέπει να το πούμε, στην εξαιρετική κανονική του περίοδο, Νίκο. Σίγουρα και εγώ θα προσθέσω ακόμα κάτι που είχες πει στην αρχή σε ανύποπτο χρόνο. Ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει μόνο ένα ξένο. Ναι. '74-47 είναι τυπικά τα 2,5 λεπτά που απομένουν για να τελειώσει ο πέμπτος τελικός. Ζητήσαμε Γρηγόρη γρήγορα 5 τελικούς και τους είχαμε. Νομίζω καλύτερο φινάλε δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε κανείς από εμάς, Μάριε. Πέμπτος τελικός, η διαφήμιση του επιθετικού μπάσκετ τουλάχιστον από πλευράς από ΕΛ. Ένας πρωταθλητής μέσα στο σπίτι του με εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιουργείται και με εξαίρεση μεμονωμένα περιστατικά και στους πέντε αγώνες, ακριβώς. Να μένουμε στα θετικά που ήταν πάρα πολλά και στα δύο γήπεδα. Πάντως, Νίκο Λαμπρία, πρέπει να πούμε εξαιρετικές και οι δύο ομάδες. Θα ήταν δίκαιο όποια και αν το καταστούσε. Το είχαμε πει στην αρχή. Είναι οι δύο ομάδες, νομίζω, που έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ τη φετινή χρονιά. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στη σεζόν 2013-2014. Ένα ΑΠΟΕΛ που δεν κινδύνεψε σχεδόν ποτέ σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Και οι φίλοι του μετά το πρωτάθλημα του φούτσαλ ετοιμάζονται να παραγυρίσουν και το πρωτάθλημα του μπάσκετ και φιλοδοξούν ότι θα παραγυρίσουν και το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Έλα Γρηγόρη. Συγχαρητήρια στον πάγκο της ΑΕΚ. Τον βλέπουμε εδώ τώρα, επιστρέφει πίσω στον πάγκο της ομάδας του και αγκαλιάζεται από τον επίσης πρωταθλητή, φίλο και αδελφό του, Χριστόφορο Λιβαδιώτη, πρωταθλητή και στην ΕΘΑ. Επανέρχονται στους τίτλους μετά από ένα χρόνο απουσίας. Όταν ο προπονητής αποφασίζει ο παιχνίδι τελείωσε, δεν υπάρχει λόγος εμείς να διορθώσουμε. Εσύ νομίζω επιμένεις ακόμα. Όχι, όχι, το παιχνίδι έχει τελειώσει εδώ. Βέβαια, Μάριε, νομίζω είναι άδικο για την ΑΕΚ το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ ήταν μια αξιόμαχη ομάδα φέτος, πολύ καλή πορεία. Μπράβο στα παιδιά της ΑΕΚ, μπράβο στους προπονητές. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, το Λευκόθεο σύγεται. Ο Τόνιο Κωνσταντινίδης πανηγυρίζει, δίνει συγχαρητήρια σε έναν προς έναν τους καλαδοσφαιριστές του για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Το Αποέλ είναι πρωταθλητής και στον πάγκο της ομάδας γυρίζουν και πλέον ανυπομονούν για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι και να αρχίσουν και επίσημα τα επινίκια. Ο κύριος Ταραντζής που λέει στον πάγκο του Αποέλ να ηρεμήσει, αλλά νομίζω είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να ηρεμήσει οποιοδήποτε. Πολλά μπράβο και από μένα, μετά τα μπράβο του Νίκου και στην ΑΕΚ, μια πολύ αξία ομάδα. Μπράβο στον Ανδρέα τον Λευκαρίτη, ένα παιδί που ανέλαβε από τον πατέρα του Νίκο Λαμπρία, άξιος αντικαταστάτης και
ένας άνθρωπος που τιμάει το όνομα Λευκαρίτης, έφερε την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή του Κυπριακού μπάσκετ. Το ΑΠΟΕΛ χρειάστηκε 5 παιχνίδια για να την ρίξει από το βάθρο. Πρέπει νομίζω να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, έτσι Γρηγόρη. Ακριβώς, Μάρια Γενίκο. Η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε τα τελευταία 3 χρόνια ουσιαστικά με τον Νικόλα Παπαδόπουλο στον πάγκο. Έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς. Το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο, πρέπει να το πούμε αυτό. Όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Όταν παίρνει 3 νίκες και στην κανονική διάρκεια κέρδισε περισσότερες φορές την ΑΕΚ. Πήρε πανάξια το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια μας και στις 2 ομάδες, ιδιαίτερα όμως στην ομάδα των Χαλαζοκυτρίνων, η οποία κάνει πάρτι. Έβαλε καλάθι ο Ζαβός. Πέρασαν τώρα και τα μικρά παιδιά για το ΑΠΟΕΛ. Ο Ζαβός, ο Λαζάρου, ο Λάμπρου. Πέρασαν τα μικρά παιδιά γιατί ο Λαζάρου Ραντοσάβλεβιτς έδωσε ένα φάουλ επίτηδες. Να σταματήσει ο χρόνος, να γίνουν οι αλλαγές. Να μπουν και οι μικροί μέσα στο πάρτι. Τελευταίο λεπτό, τελευταία 30 δευτερόλεπτα. 81-50. Έλα Γρηγόρη στα γρήγορα, σε παρακαλώ. Να πούμε στα γρήγορα ότι και ο Γαβρίλος ο Γεράσος, ο οποίος αποβλήθηκε, ο οποίος έφυγε μετά την τεχνική ποινή, επέστρεψε στο γήπεδο και πήγε απευθείας στον πάγκο του Απολλώνα. Συγχαρητήρια. Ενώ τώρα συγχαρητήρια δίνει και ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης στον πάγκο της ΑΕΚ. Ευχαριστώ Γρηγόρη, το παιχνίδι τελειώνει πάρα πολύ ωραία. Ο coach Παπαδόπουλος έρχεται στην άλλη πλευρά. Φίλες και φίλοι, το ΑΠΟΕΛ είναι για 11η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Κύπρου στον μπάσκετ. Τέλος παιχνιδιού, το ΑΠΟΕΛ επιστρέφει στην κορυφή της Κυπριακής Καραδόσφαιρας μετά από 4 χρόνια και για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια μέσα στο Λευκόδεο. Coach Νίκο Λαμπρία, νομίζω δικαιωματικά. Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια, όπως είπαμε, για στις 2 ομάδες. Τέτοιες εικόνες νομίζω είναι... Καταρχήν είναι πολύ καλές για τον μπάσκετ, ο κόσμος είναι πίσω στο γήπεδο. Τα ίδια θα λέγαμε, Μάρια, αν η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και να πούμε και ένα μπράβο στους διοργανωτές αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού, γιατί κατάφεραν να κρατήσουν τον κόσμο στην κερκίδα και να πανηγυρίσουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο μόνοι τους, όπως πρέπει να γίνονται νομίζω οι πανηγυρισμοί. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Μαζί βεβαίως με τους προπονητές. Γρηγόρη, έχεις πάρα πολύ δουλειά να κάνεις. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από τις 2 ομάδες έχουν ξεκινήσει τα ρεπορτάζ και σε ακούμε. Κοντά μου τον αντιπρόεδρο του ΑΠΟΕΛ. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Μια μεγάλη εμφάνιση επιστροφή στους τίτλους μετά από χρόνια με ένα ΑΠΟΕΛ να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε. Είναι κόπη ενός χρόνου. Σας ευχαριστούμε τον κόσμο και όλους όσους σε βοηθήσα και το ΑΠΟΕΛ και δουλέψα και το ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους τους δικούς μου ήταν δίπλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα αφήνουμε Μάρη να πάει στους πανηγυρισμούς. Έχουμε σύντομα και επόμενο ρεπορτάζ. Βεβαίως, θα προσπαθήσουμε, είπαμε, να πάρουμε ρεπορτάζ Γρηγόρη και από νικητές και από ιτήρες. Τώρα πέφτουν και κάποιες κροτίδες από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ προσπαθώντας να κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο γιορταστική. Το καλό είναι να μην πέσουν κοντά σε ανθρώπους. Όλα αυτά, Νίκο Λαμπρία, η δική σου ανασκόπηση του παιχνιδιού και του πρωταθλήματος. Πριν σε ευχαριστήσω για την απόψινή παρουσία σου. Καταρχήν, Μάρια, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω είχαμε τον χρόνο λόγω της μορφής του παιχνιδιού να πούμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το μπάσκετ έχει ανάγκη από τέτοιες στιγμές, έχει ανάγκη από τέτοια παιχνίδια όπως τα 5 που είχαμε στη σειρά των τελικών. Ο κόσμος πρέπει να γυρίσει στο γήπεδο, οι ομάδες πρέπει να οργανωθούν, να ξεπεράσουμε κάποια οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί το μπάσκετ νομίζω μάρει παραμένει ψηλά στις καρδιές των Κυπρίων. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε πολλά, η εικόνα νομίζω μιλάει από μόνη της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Εγώ σε ευχαριστώ. Για την παρουσία σου θα συνεχίσουμε με περισσότερα ρεπορτάζ, θα δούμε και την απονομή. Έλα, Γρηγόρη. Τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη και τον μικρό Κωνσταντινίδη και τους δύο μικρούς Κωνσταντινίδιες. Λοιπόν... λοιπόν, Αντώνη, τρίτος τίτλος για σένα, ο πιο γλυκός μπορούμε να πούμε.
Εντάξει, είναι εντυπωσιακό, διότι μιλάμε αυτό, ο τρίτος τίτλος είναι με μια ομάδα η μεγαλύτερη στην Κύπρο. Εντάξει, δώστε μου μισό λεπτό. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Πραγματικά φέτος μας έδωσε ανεπανάληπτη δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Χριστόφορου του Ποταμίτη, όλους τους συνεργάτες σου για τη στήριξη που μας έδωσαν και σε μένα και στο συνεργάτη μου τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Δικαιωθήκαμε όλοι, ειδικά φέτος. Δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι το αποτέλεσμα βγήκε από την αρχή μέχρι το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τους καλαθοσφαιριστές. Πραγματικά είναι αυτό που έκανα φέτος, ειδικά μετά το 2-0 από τον Κεραυνό. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Μπράβο στα παιδιά, το πιστέψαμε και επιβεβαιωθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, άξιος αντίπαλος. Νομίζω δώσαμε μια διαφορετική νέγλη στο άθλημα φέτος με αυτούς τους τελικούς και τα ημιτελικά με τον Κεραυνό. Είχαμε όλοι κερδισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά. Εδώ κοντά μου έχω τον εκ των πρωταγωνιστών και του απόψινου παιχνιδιού από ένα σημείο και μετά και στην σειρά με τον Κεραυνό, τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη. Θα αρχίσω, Ανδρέα Γλυνιαδάκη, με αυτό που βλέπεις. Ερχόμενος στην Κύπρο, τι περίμενες και τι είναι τελικά αυτό που βρήκες? Περίμενα ότι θα έρθω στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει και τον καλύτερο κόσμο στην Κύπρο. Και πραγματικά, ειδικά σήμερα, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που έκανε αυτή την ατμόσφαιρα και ήταν ο έκτος παίκτης μας από το πρώτο λεπτό. Σήμερα το παιχνίδι πώς κερδίθηκε τόσο εύκολα για τον ΑΠΟΕΛ? Ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα για να κερδίσουμε. Γι' αυτό περάσαμε στη σειρά με τον Κεραυνό. Γι' αυτό είμαστε μέχρι εδώ και την άμυνα που παίζουμε. Στην επίθεση έχουμε λύσεις, βρίσκουμε λύσεις και κοντά στο καλάθι και απ' έξω. Και το κλειδί σήμερα ήταν η άμυνα. Καταφέραμε να κρατήσουμε την ΑΕΚ σε πολύ χαμηλό σκορ από την αρχή. Δεν επιτρέψαμε ευνηδιασμούς, δεν βάλαν τα σουτ και δεν γυρίσαν την μπάλα στην περιφέρεια. Και έτσι καταφέραμε με την άμυνα να χτίσουμε την επίθεσή μας σιγά σιγά κοντά στο καλάθι, με διεισδύσεις, με ευνηδιασμούς, και αυτό μας έφερε στη νίκη. Για τον αντίπαλο, τι μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές? Ο αντίπαλος ήταν μια δυνατή ομάδα, πήγε τη σειρά στα 5 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα εμείς ήμασταν καλύτεροι, παίξαμε καλύτερα στη σειρά αυτή και αξίζουμε που είμαστε εδώ πέρα και είμαστε πρωταθλητές Κύπρου. Η δική σου εμπειρία αύριο που θα γράψεις κάποτε το ημερολόγιο σου από την Κύπρο, ποια είναι, τι σου μένει? Ο στόχος μου και όταν ήρθα στην Κύπρο, ήρθα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν ήρθα απλά για να παίξω σε μια ομάδα για ένα μήνα. Εγκλιματίστηκα γρήγορα, η ομάδα ήταν πολύ δουλεμένη, οργανωμένη. Με βοήθησαν όλοι να μπω γρήγορα στην ομάδα, παίχτες, παράγοντες, οι προπονητές. Και πραγματικά ο στόχος ο δικός μου από την πρώτη μέρα που ήμουν εδώ ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλά συγχαρητήρια. Και να σου μεταφέρω κάτι εκ μέρους όλων στην Κύπρο. Ήταν τιμή μας που σε είχαμε στο πρωτάθλημα. Ήταν και για μένα τιμή να παίξω το κυπριακό πρωτάθλημα και την ξεχωριστή εμπειρία στην καριέρα μου μέχρι στιγμής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη. Ωραίες δηλώσεις από τον πρωταθλητή Γλυνιαδάκη. Και πάμε ξανά στον Γρηγόρη. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον προσωπικό μου φίλο και αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, τον Γιώργο τον Νεοφύτου. Γιώργο, ο πιο γλυκός τίτλος και ο πιο γλυκός αγώνας? Πραγματικά ήταν η σειρά πάρα πολύ δύσκολη. Τελικά ναι, ήταν ο πιο γλυκός αγώνας. Ίσως ο Θεός να ήθελε να το φέρει έτσι ώστε να πανηγυρίσουμε εδώ μαζί με τους φιλάθλους μας. Κατάμεσο το γήπεδο, μια περίγραπτη συμπεριφορά από όλους τους φιλάθλους. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Πρώτη φορά το ζω αυτό το πράγμα. Είμαι καθενθουσιασμένος. Ευχαριστώ για όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα, μας στήριξε. Και πραγματικά ναι, είναι πολύ γλυκός αυτός ο τίτλος. Σαν αρχηγός το χαίρεσαι και λίγο παραπάνω, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Το να είμαι αρχηγός μιας τέτοιας ομάδας σημαίνει πολλά. Για μένα ήταν από τη στιγμή που ήρθα πριν από 4 χρόνια ένα κίνητρο να κερδίσω τίτλους. Επιτέλους το κέρδισα σήμερα και είμαι πανευτυχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη, και για αυτό το ρεπορτάζ. Την ώρα που εμείς θα βλέπουμε την διαδικασία της απονομής με εδώ τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, θα συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Έχω δίπλα μου τον Μάρκο τον Κλειρίδη, εκ μέρους της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ. Δεν τον έχω τυχαία κοντά μου, τον Μάρκο τον Κλειρίδη. Καταρχήν, Μάρκο,
είναι ευκαιρία και για σένα μια φορά να μιλήσεις χωρίς το άγχος του παιχνιδιού που ακολουθεί. Είναι αλήθεια, Μαρία. Αυτό που ζούμε είναι κάτι πολύ ωραίο. Το έχουμε ξαναζήσει, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ήταν ένας εξαιρετικός αντίπαλος. Πρώτα απ' όλα έβαζα πάνω το fair play και αυτό λέει πάρα πολλά. Τους μας ανταπέδωσαν το fair play που τους είχαμε δώσει εμείς πέρσι. Και είναι πολύ fair να ξεκινάς έτσι τις δηλώσεις σου. Όντως, είναι πολύ σημαντικό και ο κόσμος στάθηκε στο ύψος του, έναν κατάμεστο λευκό Θεό και πρέπει να συγχαρούμε όλους. Είπα ότι δεν σε έχω τυχαία εδώ μαζί μου. Επιμένεις την αποφάση σου να αποχωρήσεις παρά την κατάκτηση του προαθλήματος. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι η τελευταία μου χρονιά στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είναι κάτι που το είχα αποφασίσει εδώ και λίγο καιρό. Χαίρομαι που οι παίχτες, η ομάδα μου κάνει αυτό το δώρο να αποχωρήσω με ένα τόσο γλυκό τίτλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πολλά συγχαρητήρια και σε εσένα η συμφορά σου στην κατάκτηση του προαθλήματος. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, Γρηγόρη, γρήγορα να πάμε στις δηλώσεις του Βασίλη του Κούνα. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον για μένα τον πολυτιμότερο παίκτη των. Συγγνώμη, Γρηγόρη, μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Ενώ βλέπουμε την απονομή στον Ιάκωβο τον Παντελή, η ΑΕΚ είναι φιναλίστ και είναι πλέον η απερχόμενη προαθλήτρια. Πολλά συγχαρητήρια όμως στην ΑΕΚ. Βλέπουμε και τον Νικόλα Παπαδόπουλο εκεί και τον Ιάκωβο τον Παντελή. Πόσο ωραίο είναι αυτό το στιγμιότυπο να χειροκροτεί την κερκίδα και να παίρνει πίσω το χειροκρότημα. Μπράβο στον Ιάκωβο, μπράβο και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Σας ακούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Βασίλη, στην αρχή της σεζόν μου είχες πει ότι έρχεσαι στην Κύπρο για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Δικαιωμένος. Σίγουρα, από τη στιγμή που η ομάδα κατέκτησε ένα από τους δύο στόχους, φτάσαμε μέχρι το τελικό του κυπέλου και δεν καταφέραμε δυστυχώς. Αλλά δικαιωθήκαμε από το πρωτάθλημα ότι είμαστε καλύτερη ομάδα της σεζόν. Το έχουμε αποδείξει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα νιώθω δικαιωμένος 100%. Να σε αφήσω γιατί βλέπω ότι είσαστε μια την απονομή και είναι κρίμα να απουσιάσεις από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ έχουν δημιουργήσει εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Λευκόθεο την ώρα που ξεκινά η απονομή της φετινής πρωταθλήτριας. Και θα τους δούμε έναν-έναν. Είναι ο Ντίξ, είναι ο Γλυνιαδάκης, είναι ο Κρήτον, ο Νεοφύτου, ο Ραντοσάλγεβιτς, ο Κρέμεν, ο Κούνας, ο Πουλ, ο Μακφάτεν, ο Λάμπρου, ο Λαζάρου και ο Ζαβός. Είναι ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης, είναι ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης και είναι και πολλοί άλλοι ήρωες πίσω από τις κάμερες που λέμε. Την ώρα που έρχονται μηνύματα πρέπει να δούμε και από φίλους της ΑΕΚ, συγχαρητηρίων στο ΑΠΟΕΛ, πάρα πολύ fair εικόνες και από τις δύο ομάδες, φίλες και φίλοι. Έτσι θέλουμε να τελειώνουν τα παιχνίδια του μπάσκετ. Γρηγόρη, δεν μπορώ για την ώρα να έρθω κοντά σου, γιατί έχουμε την απονομή στο ΑΠΟΕΛ. Να δώσουμε λίγο χρόνο, να μου δώσεις λίγο χρόνο πριν πάμε στα επόμενα ρεπορτάζ. Γιατί τώρα προέχει να δούμε την απονομή στην προαθλήτρια ομάδα. Ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης που δέχεται τα συγχαρητήρια εδώ και από τον διευθυντή, τον Άθο, τον Αντωνίου και στον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Ένα δίδυμο φωτιά στους πάγκους. Χριστόφορο Λιβαδιώτης, Τόνις Κωνσταντινίδης, πρωταθλητές στα τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια και πέρσι που το έχασαν ήταν στους τελικούς. Ο Γιώργος Νεοφύτου θα πάρει το τρόπαιο, το ΑΠΟΕΛ είναι πρωταθλητής μετά από τέσσερα χρόνια. Ο Γιώργος Νεοφύτου ετοιμάζεται για την πιο όμορφη στιγμή και της δικής του καριέρας. Ο Νεοφύτου που δεν έχει ξανασηκώσει προάθλημα ως αρχηγός και πάει ο Νεοφύτου στους συμπαίκτες του. Νομίζω ξέρουμε που θα το αφιερώσουν και το ΑΠΟΕΛ είναι, φίλες και φίλοι, επίσημα πρωταθλητής Κύπρου 2013-2014, πανάξια και δίκαια η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου, που κέρδισε τον Κεραυνό στους ημιτελικούς των play-off, που κέρδισε την ΑΕΚ στους τελικούς. Γρηγόρη, βλέπω ότι έχεις κοντά σου τον Ανδρέα τον Λευκαρίτη. Ακριβώς, έχω κοντά μου τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Ανδρέα τον Λευκαρίτη. Κύριε πρόεδρε, φέτος δεν τα καταφέρατε, αλλά ακόμα μια φορά η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι πλέον μόνιμα μέσα στις καλύτερες ομάδες του Κυπριακού μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ. Έπαιξε πάρα πολύ καλύτερα από εμάς σήμερα και δίκαια κέρδισε το προάθλημα. Εμείς δείξαμε ότι πήγαμε φοβισμένα.
Το ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι το θέλει περισσότερο από εμάς και το πήρε με εύκολον τρόπο. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο της ΑΕΚ ένα συγγνώμη για το που δεν τα καταφέραμε και τον χρόνο θα προσπαθήσουμε ξανά για το πρωτάθλημα. Γρηγόρη, θα πεις στον κύριο Λευκαρίδη ότι το τελευταίο πράγμα που περιμένει να ακούσει ο κόσμος της ΑΕΚ από τον Ανδρέα τον Λευκαρίδη, γενικά από την οικογένεια Λευκαρίδη, το συγγνώμη. Αυτό που μου λέει ο Μάριος Χατζη στη λύση είναι ότι ο κόσμος της ΑΕΚ το τελευταίο που περιμένει από την οικογένεια Λευκαρίδη είναι ένα συγγνώμη μετά τα όσα προσφέρατε όχι μόνο στον μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, γενικά στην ομάδα της ΑΕΚ, έτσι. Ναι, σίγουρα. Εγώ μιλάω, δεν μιλάω σαν όνομα Λευκαρίδη, μιλώ σαν ΑΕΚ. Η ομάδα μας σήμερα έπαιξε, δεν έπαιξε όπως ξέρει να παίζει στο γήπεδο, έδειξε ότι μπορεί να παίξει πολύ περισσότερο. Σήμερα δεν το έδειξε, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο που δεν προσπαθήσαμε όσο θα έπρεπε. Σαν σύνολο. Ανδρέα, θα είσαι του χρόνου στο... θα ηγηθείς του χρόνου στην νέα προσπάθεια της ΑΕΚ. Ναι, θα είμαι. Νομίζω, Μάριε, αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μπορούσαμε να βγάλουμε από το στόμα του Ανδρέα Λευκαρίδη, ο οποίος δεν συνηθίζει να μιλά. Δεν θα πεις κάτι τελευταίο, Ανδρέα? Όχι, όχι. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ και πάλι για να περάσουν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στεναχωρημένος ο Ανδρέας ο Λευκαρίδης και με το δίκαιό του, διότι θα περίμενε αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ να πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Πολύ ωραίος όμως και αυτού οι δηλώσεις. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά στα ρεπορτάζ. Έχει τελειώσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Το ΑΠΟΕΛ είναι πρωταθλητής. Ο κόσμος του δεν έχει φύγει κανείς από την κερκίδα. Συνεχίζουν να πανηγυρίζουν. Και πάμε ξανά στον Γρηγόρη. Έχει κοντά του τον Άθο τον Αντωνίου. Τελείωσε η σεζόν για την. Τελείωσε η φετινή σεζόν στον μπάσκετ και θέλουμε την άποψη και της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, έχω κοντά μου, όπως είπες Μάριε, τον Άθο τον Αντωνίου. Άθο, νομίζω μια σεζόν η οποία είχε αρκετά παρατράγουδα, τελειώνει όμως με τον καλύτερο τρόπο, με ένα παιχνίδι γιορτή του μπάσκετ στο πέμπτο τελικό. Αυτό ήταν που μας έκανε να χαρούμε. Έφτασαν τα παιχνίδια μέχρι τον πέμπτο αγώνα, μιλάω για την τελική φάση. Και οι δύο ομάδες άξιζαν να το κερδίσουν, φάνηκε καλύτερο το ΑΠΟΕΛ. Συγχαρητήρια και στο ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και στην ΑΕΚ για την προσπάθεια. Το πρωτάθλημα ήταν δύσκολο. Υπήρχαν και τα καλά και οι καλές και οι κακές στιγμές. Είμαστε χαρούμενοι όμως που φτάσαμε μέχρι εδώ. Είδαμε ωραίους αγώνες στην τελική φάση και ξανά να πω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Λοιπόν, πλέον, όσον αφορά τουλάχιστον το τι μένει φέτος για τον μπάσκετ μας, μένει ο τελικός της δεύτερης κατηγορίας μεταξύ του Αχιλλέα και μία εκ των Αναγέννηση και Ένωση Νέων Παραλιμνίου και ο τελικός γυναικών. Περιμένουμε και εκεί παρόμοιες γιορτές, έτσι. Υπάρχουν και εκεί συναρπαστικά παιχνίδια, το ίδιο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι θα κριθούν στο τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω και αυτά τα παιχνίδια έχουν να προσφέρουν. Αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται και στους προηγούμενους τελικούς είχε έρθει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Προετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άθο. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Άθο τον Αντωνίου από πλευράς Ομοσπονδίας και είναι η ώρα να ακούσουμε και τον Χριστόφορο τον Ποταμίτη. Μίλησαν παίχτες, μίλησαν προπονητές. Νομίζω είναι η ώρα να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Σωματείου. Κύριε Πρόεδρε, το ΑΠΟΕΛ, πρωταθλητής στο φούτσαλ, πρωταθλητής και στο μπάσκετ. Το ΑΠΟΕΛ πρέπει να είναι πρωταθλητής παντού. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο σκοπός του ΑΠΟΕΛ πάντοτε. Η συγκεκριμένη διοίκηση, αυτό που θέλαμε ήταν το ΑΠΟΕΛ να είναι σε όσο περισσότερα αθλήματα, να πρωταγωνιστεί σε όσο περισσότερα αθλήματα. Φυσικά στο μπάσκετ το ΑΠΟΕΛ διαχρονικά έχει μια παράδοση μεγάλη. Έχει από το 10 να καταφέρει να κατακτήσει το πρόθυμα. Ευτυχώς το καταφέραμε, όλα καλά. Όταν χάνατε 2-0 από τον Κεραυνό, πόσο πραγματικά πιστεύατε σε αυτές τις στιγμές απόψη? Τώρα αν πω ότι το πίστευα δεν θα εμπιστεύσει κανένας, αλλά πραγματικά το πιστεύαμε. Δεν σηκώσαμε τα χέρια ψηλά από το. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ απόψε. Ό,τι και να πούμε για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, πραγματικά είναι λίγο. Τι να πω. Είναι ο έκτος παίκτης, είναι ο πρώτος παίκτης, όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. Είναι αυτός που έδωσε, έσπρωξε την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι για αυτόν τον κόσμο, είναι για αυτή το πλεονέκτημα που παλέψαμε όλη τη σεζόν, να καταφέρουμε να έχουμε
το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και το αποτέλεσμα φαίνεται εδώ. Ο Ανδρέας Λευκαρίδης πριν από δύο λεπτά έδωσε πολλά συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ. Τι έχετε να πείτε στην ΑΕΚ? Η ΑΕΚ είναι η περσινή πρωταθλήτρια, είναι μια αντάξια αντίπαλος. Δύο χρόνια τώρα είναι το πρωτάθλημα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ. Εγώ είχα κάνει μια δήλωση πέρσι στην αρχή, των τελικών, ότι ήμουνα χαρούμενος που είδα ότι η ΑΕΚ επανήρθε μετά από τόσα χρόνια. Μια ομάδα η οποία έχει κόσμο, διότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς από τον μπάσκετ έλειπε η ομάδα με τον πολύ κόσμο και ο τελικός με δύο ομάδες με πολύ κόσμο. Και νομίζω αυτό, ελπίζω σήμερα αυτό που έγινε να δώσει, να βοηθήσει το άθλημα να επανέλθει, διότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πολύ δημοφιλές παγκοσμίως και στην Κύπρο. Είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει χάσει αρκετά την έγκλη του. Ελπίζω να αλλάξουν αρκετά πράγματα πρώτα απ' όλα στην Ομοσπονδία και στην διοργάνωση, διότι πραγματικά χρειάζεται. Χρειάζεται εμείς από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε να, όπως κάναμε και πέρσι, να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Το μπάσκετ δεν μπορεί να παίζεται με 6 ομάδες και σε ένα πρωτάθλημα που τελειώνει σε 5,5 μήνες. Το μπάσκετ πρέπει να επανέλθουν πολλές ομάδες, πρέπει να υπάρχουν 8-10 ομάδες, να υπάρχει μια σεζόν 7-8 μήνες τουλάχιστον. Διότι νομίζω είναι ένα άθλημα και ας πέσουν και οι προπολογισμοί. Δηλαδή ας μειωθούν οι ξένοι, ας παίξουν περισσότεροι Κύπροι. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή να καλλιεργούμε το συγκεκριμένο άθλημα σαν αθλητικό σωματείο, σαν αθλητικά σωματεία γενικά. Ο πρόεδρος πού θα την πάρει την ομάδα απόψε να διασκεδάσει? Δεν ξέρω πού έχουν κανονίσει. Είναι και Τρίτη, έχουμε και αγώνα αύριο. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία και αύριο. Νομίζω θα πάμε στον εξώστη τώρα. Ελπίζω είναι παράδοση ο εξώστης. Ναι. Ελπίζω να είναι εκεί ο κόσμος να περιμένει την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά για τον Χριστόφορο τον Ποταμίτη, τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ. Γρηγόρη, έχουμε κάτι άλλο? Ναι, έχω κοντά μου τον προσωπικό μου φίλο και τον τελευταίο για απόψε, μάλλον. Με αυτόν που ξεκίνησα τη βραδιά, με αυτό θα την κλείσω, Μάριε. Έχω κοντά μου τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Είναι δακρυσμένος. Χριστόφορε, τόσα πρωταθλήματα, τόσα κύπελλα που σήκωσες, ακόμη δακρύζεις? Εντάξει, σίγουρα είναι η αντάμυψη όλης της χρονιάς. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Κάθε πρωτάθλημα είναι ξεχωριστό. Το να παίρνεις πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ νομίζω είναι κάτι που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο για όλη μου τη ζωή. Χριστόφορε, πριν από λίγο, όσο μιλήσω ο πρόεδρος σας, μου είπες ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι πήρατε το πρωτάθλημα με μόνο μία αλλαγή. Ναι, σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλές ομάδες κάνουν πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και το ΑΠΟΕΛ τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω η επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία, γιατί αυτή η ομάδα ξεκίνησε από τον Αύγουστο, τέλος του Αυγούστου, και με εξαίρεση μια αλλαγή που φέραμε τον Ανδρέα στο τέλος, η ομάδα έχει μείνει ίδια. Πραγματικά, πριν να με ρωτήσω τι άλλο, θέλω να ευχαριστήσω την προηγούμενη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, με τον κύριο που ήταν ο κύριος Βασιλόπουλος και ο συμβούλιο που μας επέλεξε τον προπονητή μου και εμένα να έρθουμε σε αυτήν την ομάδα, γιατί πίστεψα σε εμάς. Αλλά να ευχαριστήσω διπλά την τωρασινή διοίκηση, γιατί μας κράτησαν σε δύσκολες στιγμές, ενώ πέρσι είχαμε και κακά αποτελέσματα. Πήγαμε στο τέλος, χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε το κύπελλο φέτος, αλλά δεν σταμάτησαν να πιστεύουν στις δυνατότητες μας. Νομίζω και αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλα τα συμβούλια ότι πρέπει να κάνουν υπομονή με τους προπονητές τους. Για τον Χριστόφορο, τι σημαίνει αυτός ο τίτλος? Για μένα προσωπικά αυτός ο τίτλος, όπως είπα προηγουμένως, είναι επιβράβευση στον κόπο μας. Δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Και εγώ και ο Τόνης και μέσα στο γήπεδο και σπίτι. Σίγουρα δουλεύουν και οι άλλοι προπονητές και οι αντιπάλοι μας. Αλλά όταν ξέρεις ότι δίνεις τόσες πολλές ώρες, αφαιράς ώρες από την οικογένεια σου, από τα παιδιά σου, αντιλαμβάνεσαι αυτήν τη στιγμή που χαίρεσαι για ό,τι έχεις ζώσει. Χριστόφορε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση από εσά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γρηγόρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ήταν το τελευταίο ρεπορτάζ, γιατί δικαιούνται να μιλήσουν και οι Αμερικάνοι του ΑΠΟΕΛ και έχουμε τον Τζαμάρ
Dix, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαρούμενος. How does it feel to have the medal? It feels good. I'm a champion, you know. Apoel, we fought hard all season, and it feels good to celebrate and finally get this win and celebrate with my teammates. I'm just happy. You do have experience in Cyprus from before, but it's the first time you're the champion. Definitely. I played here last year. You know, I struggled a little bit, but I got here with Apoel, a great team, a great coach, and you know, when you finish the season a champion, there's nothing better. You know, all the hard work and practice, it makes it great. But you were 2-0 behind with Keravnos. Yeah. At that point, did you feel you would be the champions? Realistically, yes. I mean, they caught us off guard. You know, they caught us in a bad situation. You know, but we played. You know, we battled. And down 2-0, it just means we have to fight more. You know, we have nothing to lose. I'm not ready to go home until I got this medal. So I got it. So it was a good thing. And how did you see the series in general? Ike is a great team. You know, we worked all season to get this advantage to play at home in front of our crowd. And you saw it in here today. I mean, it was crazy, you know. And again, I want to give Ike credit because they're a great team, great players. But we did what we had to do and became champions. You seem to be having a good time in Cyprus. Are we going to see you next year? I don't know. I mean, I like Cyprus. I love Cyprus. If they want me back, Apoel, anybody, I'll come play, you know. But I'm just glad that I got this championship now. I'm happy. Are you also concerned about the fact that you only played for 5 months? Yeah, I mean, I'm not concerned. I'm a champion. I mean, you can't be, but it's a short season, you know. Basketball-wise, though. Yeah, it's a short season, but, you know, you don't worry about that. You still, not too many people can be a champion. 5 months, 10 months, you know. I got a championship, so. And it was competitive on your perspective? Yes, definitely. You know, we lost some teams in the league this year, but, again, Ike, Keravnos, Apollon, us. I mean, it's tough at every team, you know. But, again, we ended up winning, so I'm happy. You going to party tonight? If I get some energy, you know, celebrate with my teammates, I'm tired, but I'll party a little bit. You're going to talk a little about your teammates? Say it again. You're going to talk a little about your teammates? It's about the team. You know, this is basketball. No matter how many I scored, 25 points, without my teammates' defense, setting screens, I couldn't do that. So, again, this is a team game, but we are champions. Thank you very much. Congratulations. Yep, thanks. Αυτά από τον Τζαμάρ Ντίξ, για όσους ίσως να μην γνωρίζουν την γλώσσα, να πούμε ότι μίλησε πάρα πολύ θετικά, βεβαίως, είναι πρωταθλητής. Το είπε καμιά δεκαριά φορές, I'm a champion, είμαι πρωταθλητής. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Σε όλοι τον ρωτούσαμε, μας έλεγε, δεν με πειράζει που ήταν μικρή σεζόν, δεν με πειράζει το ένα, δεν με πειράζει το άλλο, φτάνει που είμαι πρωταθλητής. Αυτό είπε ο Τζαμάρ Ντίξ, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος προαγωνιστής και απόψε, ενώ βλέπουμε τα στατιστικά του παιχνιδιού, ο Τζαμάρ Ντίξ είχε 25 πόντους και δεν το επιλέξαμε τυχαία για να είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, να είναι το τελευταίο ρεπορτάζ για απόψε. Ενώ βλέπουμε τα ομαδικά στατιστικά και βλέπουμε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις ελεύθερες βολές και στα δίποντα, ελαφρώς καλύτερη το ΑΠΟΕΛ. Στα τρίποντα είχαμε όμως πολύ μεγάλες διαφορές σήμερα στον τομέα των rebound, στον τομέα των λαθών. Κοιτάξτε, 10 λάθη διαφοράς είναι αρκετά για να κερδιθεί ένα παιχνίδι από την αντίπαλο ομάδα. Νομίζω τα στατιστικά σήμερα ειδικά δεν έχουν πολύ σημασία. 81-50 το σκορ από μόνο του τα λέει όλα. Αυτά από πλευρά στατιστικών, φίλες και φίλοι, η σεζόν έχει ολοκληρωθεί στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα για το 2013-2014. Εμείς σας αφήνουμε με ορισμένες εικόνες που φανερώνουν τι έγινε απόψε στο Λευκό Θεό. Αυτό που έγινε απόψε, αυτό που έγινε φέτος στη σεζόν ήταν ότι είχαμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική σεζόν. Μπορεί να ήταν μόνο έξι ομάδες, αλλά όλοι έχουν παραδεχτεί ότι τουλάχιστον υπήρχε competition, υπήρχε ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα είδαμε πολύ ανταγωνιστικά και play-off. Είδαμε ένα Αποέλ να κερδίσει τα 5 παιχνίδια τον Κεραυνό, ερχόμενος πίσω από 2-0. Είδαμε την ΑΕΚ να κερδίσει τον Απόλλωνα στα 4 παιχνίδια. Είδαμε τον Απόλλωνα να κατακτάει το κύπελλο. Είδαμε έναν Κεραυνό να παίρνει το Αποέλ μέχρι τα άκρα. Γενικά μια καταπληκτική σεζόν, κυρίως από τους ημιτελικούς και μετά. Και βέβαια είδαμε μια τελική φάση που περισσότερο δεν μπορούσε να πάει. Πήγε στα 5 παιχνίδια. Από ελ λοιπόν προαθλητής 2013-2014. Γρηγορά, είμαστε μαζί σε πολλά παιχνίδια. Η δική σου σύντομη κουβέντα πριν κλείσουμε. Λοιπόν, μια σεζόν η οποία ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως είπες και εσείς. Τα 5 παιχνίδια με παρατάσεις, με ένταση, εξαιρετικά παιχνίδια. Γιορτή του μπάσκετ, νομίζω, όπως μας είπε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Άθος Αντωνίου. Καλή νομίζω, ένταση. Μάριε, ακριβώς, καλή ένταση. Δεν είχαμε, με εξαίρεση τον τελικό του κυπέλλου, τα άλλα όλα ήταν, ναι, γιορτή του μπάσκετ.
Λοιπόν, μακάρι του χρόνου να είμαστε μαζί σε περισσότερα παιχνίδια και μακάρι αυτό που ζήσαμε σήμερα να είναι μόνο η αρχή για κάτι καλύτερο την επόμενη σεζόν που ακολουθεί. Λοιπόν, το Λευκό Θεό έχει σχεδόν αδειάσει. Ο κόσμος επιστρέφει στα σπίτια του. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ πολύ πιο ικανοποιημένοι γιατί η ομάδα τους έχει κερδίσει το πρωτάθλημα μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά. Φίλες και φίλοι, δεν απομένει κάτι άλλο. Τελείωσαν οι καλαθοσφαιρικές μεταδόσεις από τη Cita Vision από πλευράς τουλάχιστον πρώτης κατηγορίας ΟΠΑΠ ανδρών. Τελείωσαν με τον καλύτερο τρόπο 5 τελικούς και είδατε κι εσείς τις πολύ ωραίες εικόνες στο παρκέ. Είχαμε δηλώσεις από νικητές και από ηττημένους. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που δούλεψαν για αυτή την παραγωγή. Μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, παραγωγή τίτλου μπορούμε να πούμε. Βγήκε ακριβώς όπως το θέλαμε. Νομίζω και για εσάς που το παρακολουθήσατε από το σπίτι, από τον Μάρο Χαριστηλή, τον Γρηγόρη Γρηγορά, τον Νίκο Λαμπρία που ήταν σήμερα μαζί μας μέλος της εθνικής ομάδας των προπονητών, τους τεχνικούς μας, τον σκηνοθέτη, τους κινηματογραφιστές, όλα τα παιδιά που δούλεψαν και αυτή η μετάδοση. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της βραδιάς και της εβδομάδας.